Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ένα με τη γη κάθε Πέμπτη βράδυ είμαστε μαζί σας ζωντανά, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, προκειμένου να δούμε το τι συμβαίνει στον πρωτογενή τομέα, τις προοπτικές ανάπτυξης, τους προβληματισμούς, αλλά και το τι ακριβώς συμβαίνει γενικότερα μετά και το αναπτυξιακό συνέδριο της κυβέρνησης στην Κεντρική Μακεδονία, στην Θεσσαλονίκη, όπου εκεί ο κύριος Αποστόλου αναφέρθηκε για ακόμα μία φορά το τι συμβαίνει στον πρωτογενή τομέα, τι συμβαίνει στο δικό του Υπουργείο και ποιες θα είναι οι λύσεις από εδώ και πέρα. Θα καλησπερίσουμε στην απόψινή εκπομπή τον κύριο Γιάννη Κιτσουκάκη, είναι ο πρόεδρος του Κοινοτρόφου Δρόμου της Δράμας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλά είστε? Καλά, λέμε και κλαίμε. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Λαζαρίδης είναι κτηνοτρόφος από τη Δράμα. Ναι. Είναι Ευρωκόπη. Παρανέστη. Παρανέστη. Ωραίος δήμος και το Παρανέστη, δεν μπορώ να πω. Ωραίος δήμος. Ορεινός δήμος. Λοιπόν, είμαστε εδώ και συζητούμε τώρα τι γίνεται. Φυτόριο. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Δεν φτάναν δηλαδή τα άλλα προβλήματα. Κύριε Πρόεδρε, σε εσάς το λέω. Σκάει και ο ΑΤΑΚ. Λέει το Υπουργείο, ναι, εντάξει, για το 18 να το αφήσουμε, να το πάμε το 19. Επιμένει η κυρία Παπανάντσικου που λέει όχι, τώρα να εφαρμοστεί. Τι θα κάνετε με αυτό το θέμα? Είναι ίσως από εδώ θα ξεκινήσω, γιατί είναι το πιο σοβαρό. Κοιτάξτε, είναι σοβαρότατο, όχι σοβαρό, σοβαρότατο το θέμα. Θα έπρεπε τουλάχιστον να υπάρχει ένας χρόνος προσαρμογής, να το πω, γιατί, κοιτάξτε, εγώ τώρα, ας πούμε, επειδή σπέρνω και χωράφια, το βλέπω το πρόβλημα έντονα. Υπάρχουν εκτάσεις ή χωράφια που νοικιάζουμε, τα οποία είναι εξαδιαιρέτου, είναι μερίδια, κάποιοι λείπουν στο εξωτερικό. Δεν μπορείς να βγάλεις εύκολα άκρη. Δεν θα μπορέσουμε να είμαστε συνεπείς πάνω σε αυτή την υποχρέωση με τον ΑΤΑΚ. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Καλό θα ήταν, όπως αρχικά άφησε να εννοηθεί ο κύριος Αποστόλου, ότι μπορεί να αφήσουμε ένα περιθώριο και του χρόνου ουσιαστικά να δεσμευτούν οι... Το 19 λέτε. Ναι. Να υπάρχει μια προσαρμογή, πρέπει να δούμε τι γίνεται λέμε τώρα. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε ή να υπάρξει μια ανοχή για φέτος τουλάχιστον, να μπουν όσα χωράφια είναι εύκολο να μπουν με το ΑΤΑΚ μέσα στη δήλωση ΟΣΔΕ, και από εκεί και πέρα σίγουρα ο κάθε παραγωγός έχει πρόβλημα σε 2-3 κομμάτια του που έχουν μέσα κληρομερίδια, που υπάρχουν προβλήματα που δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί το κομμάτι. Σε αυτό το θέμα πάνω θα δημιουργηθούν και προβλήματα με τα δικαιώματα. Δηλαδή θα είναι ελλειμματική κάποια παραγωγή. Δεν θα μπορέσουν να καλύψουν τα δικαιώματα της ενιαίας δήλωσης. Και θα είναι σε μεγάλο βαθμό ελλειμματική. Σε ένα μεγάλο ποσοστό. Όσο μάλλον σε περιοχές. Άντε, εμείς τώρα, παράδειγμα, εγώ είμαι από τον Άγιο Αθανάσιο, υπάρχει ο αναδασμός, υπάρχει κάπου ένα νοικοκύρεμα, ένα σημάζεμα. Υπάρχουν περιοχές, ειδικά στη Δράμα, όπου δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Αλλαγές επί αλλαγών, κομματάκια από εδώ, κομματάκια εκεί, παλιές ιδιοκτησίες. Γίνεται ο χαμός. Αυτοί οι άνθρωποι. Ξέρετε τι, το είπαμε και το έχω πει πολλά χρόνια, ότι δεν μπορεί να λες θέλω να εφαρμόσεις ΑΤΑΚ όταν δεν έχουμε ολοκληρώσει στο 100% τους αναδασμούς. Ναι. Δεν έχουμε κτηματολόγιο, δεν έχουμε τίποτα και ερχόμαστε και λέμε ΑΤΑΚ τώρα. ΑΤΑΚ τώρα, δεν γίνεται. Δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά που προανέφερα έτοιμα. Φαντάζομαι ότι δεν αρνείστε ότι αύριο το πρωί μπορείτε να εφαρμόσετε ΑΤΑΚ, να έχετε ΑΤΑΚ. Με συγχωρείτε, όταν έχουμε, όταν έχουμε ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες, εθνικό κτηματολόγιο, αναδασμούς, όταν ένα αγρόκτημα είναι 10 στρέμματα και ανά 1,5-2 στρέμματα είναι ο κάθε συνδικαιούχος ιδιοκτήτης, πού θα βγάλει κανείς άκρη, κύριε Κιτσουκάκη? Δεν βγαίνει άκρη, τίποτα. Και τι θα γίνει τώρα? Δεν ξέρω, πιστεύω ότι καλή την πίστη, κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρει το θέμα μπροστά πάνω του ο Υπουργός και να δώσει ένα χρονικό διάστημα ώστε να βρεθεί μια λύση, να μπορέσουν να τακτοποιηθούν αυτά. Δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση δηλαδή να υπάρξει συνέπεια και να έχουν όλη η παραγωγή το ΑΤΑΚ για όλα τα κτήματα που καλλιεργούν. Και τι μπορεί να... Δηλαδή, εντάξει, εγώ σας λέω ότι ο κύριος Αποστόλου έχει την καλή διάθεση για να πει να εφαρμόσουμε τον ΑΤΑΚ
αν θέλετε, σε ένα μικρό ποσοστό όπου μπορούμε, και το 19 πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως. Πάλι για να εφαρμοστεί πλήρως, πάλι θα υπάρχει το ίδιο έτσι πρόβλημα. Εγώ πιστεύω ότι ουσιαστικά πάει να γίνει εκβιαστικά ό,τι δεν έγινε όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, για το εθνικό κτηματολόγιο δοθήκανε λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιοι τα καταχραστήκαν και δεν το κάνανε ποτέ το εθνικό κτηματολόγιο να τελειώσει. Αργότερα μπήκε στη διαδικασία να το πληρώνει ο ιδιοκτήτης από μόνος του. Και ακόμη και έτσι δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή εκβιαστικά, δεν ξέρω πώς θα γίνει φέτος, αν δοθεί έστω αυτή η παράταση, θα πάρουν φωτιά τα γραφεία, δεν ξέρω τι θα γίνει. Αναγκαστικά ο κόσμος θα ψάξει να το κάνει, θα προσπαθήσει να το κάνει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ξέρετε τι, πολλοί μου λένε, συζητώντας και στέλνοντας και mail και τηλέφωνα εδώ, και πρέπει να το ψάξει κανείς και το τι ακριβώς σημαίνει, μου λένε: μα εντάξει, εγώ νοιάζω ένα αγροτεμάχιο 40 στράμματα. Είναι 3 αδέρφια. Ο ένας αδερφός ζει στην Αθήνα και άλλοι 2 στο εξωτερικό. Άντε τώρα πείτε μου εσείς πώς θα το κάνουμε, κύριε Τσουκάκη, αυτό. Είναι μεγάλο, είναι σοβαρό το θέμα. Το ξέρω. Το αντιμετωπίζω και εγώ προσωπικά. Που είμαστε, σας είπα, σε ένα χωριό που έχει ένα δασμό το 92, που έχουμε κάνει εθνικό κτηματολόγιο και πάλι έχουμε προβλήματα. Φανταστείτε τώρα σε περιοχές που δεν έχουν γίνει αυτά τα δύο πράγματα. Φαντάζομαι ότι είναι αδιανόητο. Γιάννης Λαζαρίδης. Εγώ δεν είμαι αγρότης, αλλά με αυτά που ακούω από τους αγρότες, μόνο κακές συνέπειες φέρνει αυτό το μέτρο. Πρέπει, όπως είπε και ο Γιάννης, να το δουν λίγο διαφορετικά, να δοθεί μια παράταση, να γίνουν κάποιες προεργασίες και μετά, αν είναι και γίνει και το κτηματολόγιο, να καλώς να γίνει. Και να δούμε τι μπορεί να γίνει. Επιμένει και ξαναεπιμένει η κυρία Παπανάτσου στο Υπουργείο Οικονομικών ότι αποκλείεται να εφαρμοστεί του χρόνου ο ΑΤΑΚ, πρέπει να εφαρμοστεί τώρα. Γιατί υπάρχει φοροδιαφυγή, δεν μπορεί να γίνει, λέει, διασταύρωση. Υπάρχει. Αυτή μπορεί να το βλέπω την πλευρά της. Εγώ πιστεύω ότι κατά βάθος υπάρχει και κάτι ακόμη, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν θέλω να το εκφράσω δημοσίως. Εύχομαι να οι σκέψεις μου αυτές να μην είναι αληθινές. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο στον κλάδο σας, που είναι. Τερματίζει πια, λίγο πριν το Πάσχα, που είμαστε. Εδώ και αν δεν είναι, πραγματικά, όπως το είπατε, τερματίζει. Σας το λέω γιατί λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή μου τηλεφωνούσαν άνθρωποι από όλη την περιφέρεια και από τη Βόρεια Ελλάδα και από τη Χαλκιδική για τα κερδίλια και μου λέγανε τι εκπομπή έχετε σήμερα, γιατί έχουμε θέμα σοβαρό με την κτηνοτροφία. Ναι, ναι. Η κτηνοτροφία πνέει τα λίστια. Τελειώνει. Του χρόνου θα έχουμε τουλάχιστον μια μείωση 30% του ζωικού κεφαλαίου, να μην σας πω και περισσότερα, και την επόμενη τριετία αυτοί που θα μείνουν ζωντανοί θα είναι ελάχιστοι. Δυστυχώς. Έχουμε την κατρακύλα που έχει πάρει το γάλα από μέρα σε μέρα, λες και είναι χρηματιστήριο, λες και είναι ο δείκτης αυτός ο Νάσδακ της Νέας Υόρκης. Εκείνος τουλάχιστον ανεβαίνει κιόλας, αυτό μόνο κατεβαίνει. Ναι, ναι, τα χρηματιστήρια, ξέρετε, είναι σκαλοπάτι. Πότε ανεβαίνει, κάθε σήμερα ανεβαίνει, αύριο κατεβαίνει. Κάθε μέρα που ξημερώνει, ακούμε μια καινούργια τιμή στο γάλα. Χαμηλότερη πάντα, βέβαια, έτσι. Το ίδιο ισχύει, βέβαια, και για τα αρνιά και για τα κατσίκια. Αυτά που είναι τώρα. Ναι, ρωτούν τώρα τηλεθεατές. Ναι. Ρωτήστε, λέει, τον πρόεδρο πού θα κοιμανθούν οι τιμές. Κοιτάξτε, σήμερα αυτά που σφάζονταν σήμερα και χθες στο σφαγείο του Αγίου Αθανασίου σφάζονταν με 4,5 ευρώ τα αρνιά και 5 ευρώ τα κατσίκια. Αυτές είναι οι τιμές που μας προετοίμασαν εδώ και μια εβδομάδα ότι θα ισχύουν και αυτές είναι που αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Δυστυχώς, για ακόμη μια φορά, επαναλαμβάνεται τα τελευταία 4-5 χρόνια το ίδιο σενάριο. Αποφασίζουν οι πολυεθνικές, οι αλυσίδες, οι μεγάλες στο σούπερ μάρκετ, πόσο θα πουληθούν και πόσο θα παραλάβουν τα αρνιά και τα κατσίκια. Έχουν τη δύναμη, έχουν τους εμπόρους, οι οποίοι εμπόροι έχουν συνεργασία ολόκληρης της χρονιάς μεταξύ τους, τους εφοδιάζουν και με άλλα κρέατα και με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή το Πάσχα που ο κτηνοτρόφος περιμένει να πάρει μια μικρή υπεραξία τέλος πάντων στο προϊόν που παράγει, έρχεται και καρφώνεται και το δίνει πάλι κάτω του κόστους παραγωγής. Και άντε τις προηγούμενες χρονιές λέγαμε ότι πήγαινε λίγο καλύτερα το γάλα και δεν μας ένοιαζε. Φέτος που όλα πήγανε στον πάτο, πώς θα επιβιώσουμε εμείς? Δηλαδή θα πουλήσεις. Πούλησαν τα παιδιά, ο Γιάννης συγκεκριμένα, πούλησε πριν από 15 μέρες κατσίκια ο άνθρωπος για Ιταλία. Γιάννη, κάνεις και εξαγωγή, ε?
ο έμπορας που τα πήρε από αυτόν τα πήγε στην Ιταλία. Έτσι. Έδωσε κατσικάκια 6,5-7 κιλών, γιατί αυτά ζητάνε εκεί. Έτσι. Με 4,5 ευρώ το κιλό που τα έδωσε αυτά τα κατσικάκια, πιάσανε 25-28 ευρώ το ένα το κατσικάκι. Τι, πού να κολλήσει αυτός ο άνθρωπος αυτή την αξία. Ένα κατσικάκι 28 ευρώ. Τι να κάνει με αυτά τα χρήματα. Τι να βάλει, τα δύο μήνες το γάλα που ήπιε αυτό το κατσικάκι, την τροφή που το τάισε, το ξεχυμόνιασμα των ζώων του, το ότι περίμενε έναν ολόκληρο χρόνο να ξεκινήσουν αυτά τα ζώα και να πουλήσει την παραγωγή του. Ο Ιταλός όμως καταναλωτής το αγόρασε 16 ευρώ το κιλό αυτό το κατσικάκι, το συγκεκριμένο κατσικάκι. Γιατί είναι ποιοτικά υψηλής ποιότητας. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Έτσι. Έχει τυποποιηθεί και έχει πάει στον Ιταλό καταναλωτή με 16 ευρώ το κιλό. Την υπεραξία την έβγαλε ο έμπορας ο Ιταλός και ο καταστηματάρχης ο Ιταλός. Και εμείς εδώ πέρα πετάμε αετό. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος να μας προστατεύσει. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος να μας πει, ελάτε εδώ ρε παιδιά, αυτό το πράγμα που παραγείται είναι θησαυρός. Είναι πολύτιμο. Το ζητάνε παντού, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη. Ελάτε εδώ να οργανωθούμε και να το πάμε εμείς εκεί στην Ευρώπη. Να τους το δώσουμε. Ή ακόμη και στην εσωτερική κατανάλωση. Όπως την καθαρά Δευτέρα πληρώνουμε τη λαγάνα 1,5 ευρώ, ενώ η αξία της είναι 30 λεπτά. Όπως πληρώνουμε τον μπακαλιάρο στην 25η Μαρτίου. Γιατί να μην πληρώσουμε μια φορά το Πάσχα, το ανάκι και το κατσικάκι 1 ευρώ παραπάνω. Εμείς τι ζητάμε, 10 ευρώ στο ολόκληρο το αρνί παραπάνω για να βγούμε. Δηλαδή, ένα αρνί που είναι 10 κιλά με αυτή την τιμή τώρα πάει 45 ευρώ, ενώ αν πληρωνόμασταν 5,5 ευρώ θα πήγαινε 55 ευρώ, θα παίρναμε 10 ευρώ στο αρνί παραπάνω. Και εμείς θα ήμασταν ικανοποιημένοι και δεν πιστεύω ότι ο καταναλωτής, εάν όλες οι ενδιάμεσες, όλοι οι ενδιάμεσοι κρίκοι αυτής της αλυσίδας μέχρι τη Λιανική πώληση βγάζαν το νόμιμο κέρδος τους, θα ήταν τόσο επιβαρημένος. Και πέραν τούτου έχουμε και τις παράνομες εισαγωγές, τις παράνομες ελληνοποιήσεις, έχουμε τις υπουργικές αποφάσεις που βγήκε η υπουργική απόφαση πρόσφατα πριν από λίγο καιρό, πριν από κάποιους μήνες, και λέει ότι δεν είναι υποχρεωτικό τα σφάγια να τα φέρουν ελληνικά, να φέρουν την πλε σφραγίδα Ελλάς. Ναι, δηλαδή αντί να αυξάνουμε τους ελέγχους, να περιορίζουμε τις παράνομες ελληνοποιήσεις και όλα αυτά, αφήνουμε πεδίο ελεύθερο σε αυτούς που θέλουν να παρανομήσουν. Καλά, ότι εδώ γίνεται, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω τι γίνεται τώρα, να καταργήσουμε τη σφραγίδα, να μην γράφει, να μην αναγράφεται Ελλάς, να μην συνδεθεί το ένα με την ταμιακή μηχανή, η αγορά του κρέατος από τον παραγωγό, από τον κτηνοτρόφο με το τιμολόγιο για να ξέρεις τι που γίνεται. Που γεννιέται το ζώο. Έτσι. Να μην υπάρχει, δεν θέλουμε τίποτα, δεν ενισχύουμε κτηνιατρικές υπηρεσίες, ελέγχους στα τελωνία, γίνεται ό,τι γίνεται. Έτσι εισαγωγές και εσείς πάτε τώρα με 4,5 και 5 ευρώ και λέτε εγώ είμαι κτηνοτρόφος, δηλώνω κτηνοτρόφος αυτή τη χώρα. Και πρέπει να παραμείνεις κτηνοτρόφος. Είναι αναγκαίο. Γιάννη, θέλω να επιτρέψεις, γιατί συνάδελφός από την Ιερισσαίο της Καλλικιδικής, ο Δημήτρης ο Κόμνος. Καλησπέρα σας, κύριε Κόμνο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς, στον συνάδελφό μου, τον Γιάννη τον Κουστικάκη, και στον Γιάννη τον Λαζαρίδη, τον συνάδελφο. Λοιπόν, με τα παιδιά γνωριζόμαστε μαζί στους αγώνες χρόνια ολόκληρα. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά θέματα που απασχολούν τον κλάδο μας, αλλά το θέμα των ημερών είναι το θέμα των ελληνοποιήσεων. Το θέμα της τιμής στα αμνοερήφια και στο γάλα. Περνάμε δύσκολες εποχές, δύσκολα χρόνια. Φεύγουν φινοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε όλη την Ελλάδα και στη Χαλκιδική. Χθες υπήρχε το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Κεντρική Μακεδονία. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν παρόν. Το αναπτυξιακό, λέτε, κύριε Κόμνο, μην μπερδευτεί κανείς και πει ότι ο Τζιτζικώστας έκανε κάτι εκεί. Το αναπτυξιακό συνέδριο στην Κεντρική Μακεδονία, όπως έγινε και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Βεβαίως. Πριν κάποιους μήνες. Λοιπόν, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ήταν σύσσωμη στη Θεσσαλονίκη. Μας κάλεσαν και εμάς. Εμένα με κάλεσε η βουλευτής Καλλιδικής, η κυρία Αγγελέζη, και την ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Παραβρεθήκαμε, αλλά εκείνο που διαπιστώσαμε είναι ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου δεν θέλει να βάλει τάξη στα πράγματα. Εγώ πήρα το λόγο και αναφέρθηκα στο θέμα των ελληνοποιήσεων και έκανα την εξής πρόταση στον Υπουργό, η οποία, δηλαδή, τον έδειξε αδιάφορο. Τον είπα ότι αν θέλουμε να πετάξουμε την ελληνοποίηση, πρέπει οι επιχειρήσεις που κάνουν αυτό το λόγο να βγαίνουν στη δημοσιότητα και αντί των προστήμων να παίρνετε επαγγελματική άδεια.
Και ο υπουργός μου λέει, μα είναι δυνατόν να μου λες τέτοια πράγματα. Πώς θα απατάξουμε την υλοποίηση διαφορετικά. Όταν έρχεται μια ανταλίκα φορτωμένη με 10.000 ρουμάνικα αρνιά και βάζουμε 10.000 πρόστιμο. Τι είναι 10.000 πρόστιμο για έναν που κάνει αυτή τη δουλειά κάθε μέρα. Είναι ένα φόρτωμα μια μέρα ανταλίκα. Όπως και το ίδιο πράγμα γίνεται και στο γάλα. Οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί δεν υπάρχουν πουθενά. 100 τόνους ημερησίως μπαίνουν σε αυτή τη χώρα. Εμείς δεν είπαμε να κλείσουμε τα σύνορα σε όλους τους ενεργειακούς σταθμούς και να μην πίνουμε πουθενά. Εμείς είπαμε να υπάρχει ταμπελίτσα και καρτελάκι. Το παραγόμενο προϊόν, το εισαγόμενο προϊόν να έρχεται με την καρτέλα του. Τη χώρα προέλευσης. Να γνωρίζει ο καταναλωτής τι αγοράζει και τι τρώει. Σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής. Από τη μια υπάρχει προτίμηση 9 στους 10 να θέλουν ελληνικό προϊόν, αλλά από την άλλη δεν ξέρει τι παίρνει. Και θα δούμε μετά από κάποιες μέρες τα πολυκαταστήματα να κάνουν τις μεγάλες προσφορές, αλλά αυτά που προσφέρουν είναι πραγματικά από πού προέρχονται. Έχετε δίκιο. Και τι μπορεί να γίνει το θέμα, είναι κύριε Κόμνο. Ο μόνο το είπε και ο συνάδελφος μου ο Γιάννης ο Κουσικάκης ότι η κτηνοτροφία καταραίει. Το μόνο που μπορούσε να γίνει, αλλά δεν θα το κάνει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, εγώ αυτό κατάλαβα χθες, ήταν να βγαίνουν οι επιχειρήσεις στη δημοσιότητα και να παίρνονται επαγγελματικές άδειες. Είναι η μόνη λύση στο πρόβλημα. Θα το επένδυνε, αν ήθελε το Υπουργείο να δώσει λύση στο πρόβλημα, αν αυτό το πράγμα εφαρμόζεται σε ένα μήνα θα έχει παταχθεί η υλοποίηση. Απλά δεν το θέλουν. Αλλά αυτό έχει μια συνέπεια στην κατάρρευση της κτηνοτροφίας. Φέτος ζούμε σε όλη την Ελλάδα τρομερές μειώσεις στο γάλα, τρομερές μειώσεις στο γάλα και με αυτές τις τιμές που υπάρχουν στα νοερίφια δεν μπορεί να είναι βιώσιμη κάθε κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Ή στην Κακηδική είναι, ή στη Δράμα είναι, ή σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε πολύ προβληματισμένοι όλοι οι συνάδελφοι σε όλη την Ελλάδα. Εγώ μιλάω συχνά και με τον Γιάννη, τον συνάδελφό μου. Τα λέμε. Λοιπόν, εκφράζουμε παντού μια κραυγή αγωνίας. Αλλά δεν μας ακούει κανείς. Μπορεί οι τοπικοί βουλευτές σε κάθε νομό να αγωνίζονται, αλλά από εκεί και πάνω κάτω, το κράτος των Αθηνών δεν κουνιέται. Κύριε Κόμνο, τώρα μπαίνουμε σε ένα θέμα που είναι η τιμή του κρέατος, που είναι θέμα ημερών και αυτό επίσης, εκτός του ΑΤΑΚ, είναι και το θέμα τι γίνεται με τις τιμές, τι κάνουμε και πώς το κάνουμε. Έρχεται κανείς και λέει, το γάλα γιατί έχει πάει σε αυτήν την κατρακύλα, τι φταίει. Θα σας πω εγώ τι φταίει. Φταίει ότι σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει έλεγχος. Όταν μπαίνει καθημερινά 100 τόνους γάλα σε όλη τη χώρα, αυτό το γάλα που προωθείται για φέτα και μπαίνει πάει σε ένα τυροκομείο που είναι της Χαλκιδικής και λέει ο άλλος φέτα Χαλκιδικής. Είναι φέτα Χαλκιδικής, για είναι φέτα Χαλκιδικής με γαλλικό γάλα. Και όταν πάει ο τυροκόμος και λέει στον κτηνοτρόφο, θα σου μειώσω 10 λεπτά το γάλα, θα σου μειώσω 15, θα σου μειώσω 20. Διότι σήμερα σε όλη την Ελλάδα, εγώ μιλάω με συναδελφούς μου, σε όλη την Ελλάδα, υπάρχει μια πτώση στο γάλα από 5 λεπτά μέχρι 20. Αυτή η μείωση των 20 λεπτών δεν μπορεί να σταθεί ο κτηνοτρόφος. Φεύγει την άλλη μέρα. Και έχουμε μια πτώση τα τελευταία 6 χρόνια, μια πτώση 41%. Έχουν μια τόση 41% μειώθηκαν οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Αυτά τα είπαμε στον Υπουργό χθες στη Θεσσαλονίκη. Αλλά ο Υπουργός δεν φάνηκε πρότιμος να λύσει το πρόβλημα. Εγώ ξέρω, εν πάση περιπτώσει πληροφορούμε, ότι θα υπάρχει και μια ομάδα εργασίας, λέει, για το γάλα στο ΙΠΑΤ, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το ξέρετε αυτό? Το ξέρουμε, αλλά σας είπα, η μόνη λύση στο πρόβλημα είναι να παίρνουν οι επαγγελματικές άδειες και οι επιχειρήσεις που το κάνουν και τα τροφοκομεία που το κάνουν να βγαίνουν στη δημοσιότητα. Να γνωρίζει ο καταναλωτής και ο καταναλωτής θα δώσει την ανάλογη τιμή. Αλλά ο καταναλωτής σήμερα δεν ξέρει ποιο κατάστημα είναι αυτό που πουλάει εισαγόμενο αμνοερήφιο και ποιο είναι το εντόπιο το αμνοερήφιο. Ή ποιο πουλάει, ποιο τροφοκομείο φτιάχνει φέτα από γάλα της Δράμας ή γάλα της Χαλκιδικής και ποιο τροφοκομείο φτιάχνει από γαλλικό γάλα. Γι' αυτό έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Αλλά το Υπουργείο, παρόλες τις προσπάθειες και της περιφέρειας και της σχετικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θράκης και των τοπικών βουλευτών, εγώ το επαναλαμβάνω, οι τοπικοί βουλευτές προσπαθούν. Το θέμα είναι ότι δεν ακούν οι γραφειοκράτες των Υπουργείων και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Τώρα, κύριε Κόμνο, δηλαδή ο γραφειοκράτης στο Υπουργείο δεν αντιλαμβάνεται και δεν ξέρει τι γίνεται στο σύνολο της χώρας, να αφήσει το γραφείο του, να πάει στις κτηνοτροφικές μονάδες, να πάει στις γαλακτοβιομηχανίες και να δει, δεν είναι πια τόσο τραγικό. Πόσα σημεία εισόδου έχει η Ελλάδα? Το θέμα είναι θέμα πολιτικής βούλησης, κύριε Παλαιστή. Το θέμα είναι αν θέλουν. Το θέμα είναι να θέλουν να κάνουν. Όλοι τα ξέρουν. Εμείς μιλήσαμε. Συγγνώμη. Το θέμα είναι δεν θέλουν. Συγγνώμη. Θα σας πω εγώ ένα παράδειγμα. Όταν εγώ πάω στην κυρία Εγκλέζη, τη βουλευτή Χαλκιδικής, και τη βάζω ένα θέμα που αφορά τον κλάδο. Θα αγωνιστεί η κυρία Εγκλέζη, θα το πάει στο Υπουργείο, ο γραφειοκράτης του Υπουργείου θα το σταματήσει. Και ενώ γίνεται προσπάθεια, ενώ αγωνίζονται τα πολιτικά γραφεία, αποτέλεσμα δεν έχουμε στο πρόβλημα. Και έρχεται η απογοήτευση. Το ψάρι από το κεφάλι βρωμάει, φίλε Δημήτρη, και το ξέρεις πολύ καλά. Συμφωνούμε απόλυτα, Γιάννη, δεν διαφωνούμε και δεν διαφωνήσαμε ποτέ στις απόψεις μας. Έχουμε ταυτόσιμες μέσα απόψεις. Έτσι ακριβώς είναι. Σε αυτή την ιστορία παίζονται χοντρά πολιτικά παιχνίδια, θίγονται συμφέροντα που δεν θέλουν να θίξουν κάποιοι. Μιλάμε για business δηλαδή. Έτσι ακριβώς, business χοντρές. Βεβαίως. Γι' αυτό και δεν καταπολεμούνται και δεν κυνηγούν αυτές τις καταστάσεις, έτσι. Να μιλάμε έξω από το Περιφερειακό Συμβούλιο, τον Υπουργό τον είπα, να γράψουν μια εθνική πολιτική όλα τα πολιτικά κόμματα του Κοινοβουλίου και να καθίσουν κάτω και να δούμε πού είμαστε και πού πρέπει να πάμε. Αυτό θα γίνει όμως. Δεν θα γίνει γιατί θα πρέπει να το επιτρέψουν κάποιοι άλλοι. Δεν έχουν την πρωτοβουλία, δεν έχουν τη βούληση και την πρωτοβουλία αυτοί που μας κυβερνάνε τα τελευταία χρόνια. Δεν μιλάω μόνο για τη σημερινή κυβέρνηση. Μήπως υπάρχει βούληση, αλλά λόγω άλλων καταστάσεων δεν εφαρμόζουμε τη βούληση. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Το θέμα είναι όμως ότι κάπου βάζεις κάποιο φρένο, κύριε Παλαιστίδη. Γιατί λες ότι εδώ μιλάμε για πρωτογενή τομέα, μιλάμε για το πρώτο κύτταρο που ξεκινάει η οικονομία. Ναι, δεν παράγουμε εμείς αυτοκίνητα, αεροπλάνα, ηλεκτρικές συσκευές. Το μόνο που αυτή τη στιγμή μας έμεινε είναι αυτός ο περιβόητος τουρισμός που πάνω σε αυτόν ποντάρουμε όλοι, όλη η Ελλάδα, και αυτός τρώει δεν τρώει φέτα ελληνική. Έρχεται στην Ελλάδα να φάει την ελληνική φέτα. Ούτε τρώει αρνάκι κατσικάκι ελληνικό. Τρώει αρνάκι Νέας Ζηλανδίας. Τρώει φέτα λευκό τυρί Δανίας. Αν Βουλγαρίας ίσως. Αν μου επιτρέπεις, Γιάννη, θα ήθελα να πω και ένα άλλο και να κλείσω. Να μην σας κουράζω. Όχι, δεν μας κουράζει καθόλου. Σε αυτή τη χώρα, τα τελευταία 20 χρόνια, η αγροτική πολιτική χαράζεται στο αν θα κλείσουν προμαχώρες και θα κλείσουν τα πέμπτη. Όλα τα κράτη, τα ευρωπαϊκά κράτη, το 70% των επιδοτήσεων πάει στην κτηνοτροφία και στην Ελλάδα ακόμα. Παρά τις εξαγγελίες εδώ και 20 χρόνια που ακούω εγώ από τους υπουργούς ότι το 70% θα πάει στην κτηνοτροφία, ακόμα είσαι στο 30%. Και τώρα γιατί ανάπτυξη να μιλάμε? Θα ρωτήσω. Ναι, ναι. Δημήτρη. Γιατί ανάπτυξη πρέπει να μιλάμε? Κύριε Κόμνο, να ρωτήσω. Τα δύο κόμματα που κατοχύρωσαν τη φέτα, το ένα εισηγήθηκε, το άλλο την κατοχύρωσε, οι ευρωβουλευτές είναι εναντίον της συμφωνίας. Α, μπράβο, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Μπράβο. Ψήφισαν τη φέτα. Όταν αυτοί ψηφίζουν. Εσείς πόσο πουλάτε, κύριε Κόμνο, εκεί, γιατί εδώ ο ένας από τους δύο Γιάννηδες έδωσε πόσο, μου είπατε? 4,5. Ίδιες οι τιμές είναι σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα ίδιες οι τιμές. Είναι κλειδωμένες δηλαδή, δεν αλλάζει κάτι. Όχι, δεν αλλάζει. Είναι τελείως οργανωμένο. Είναι τελείως οργανωμένο. Αυτό αποφασίζουν τα σούπερ μάρκετ για τις τιμές. Υπάρχει καρτέλ. Είναι οργανωμένο, αλλά με αυτές τις τιμές, πολύ σωστά είπε ο συνάδελφός μου ο Γιάννης, με αυτές τις τιμές και στο γάλα και στα μνοερήφια, οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις θα φύγουν. Φύγουν. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, Δημήτρη. Πού θέλετε να πάω, βοηθήστε με λίγο. Θέλετε να πάω πού, Ρεστιάδα, στο Βάκη Τσιοπανίδη? Περιμένει. Να τον ακούσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε μου, Τάσο Παλαιστίδη. Πολύ καλησπέρα. Τώρα τι να πω εκεί, καλησπέρα. Στα όρια συναγερμού. 60-70 χιλιάδες. Όχι, τώρα, εμείς είμαστε κάτω από το νερό. Ναι, γιατί τώρα βλέπω και ενημερώνομαι 670-680, 60.000 στρέμματα. Ήδη σπάνε και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του ποταμού. Δεν ξέρω τι θα ξημερώσει, Βάκη Τσιοπανίδη. Η κατάσταση για και για τους συναδέρφους σου που έχουν εκτινοτροφικές μονάδες πλημμυρισμένες εκτάσεις είναι δύσκολη.
κατάσταση είναι δύσκολη και για εμάς, αλλά και για τους απέναντι. Έτσι, πρέπει να σκεφτόμαστε και τους συναδέλφους μας απέναντι στην Τουρκία. Δεν είναι μόνο για εμάς δύσκολη. Και αυτό οφείλεται σε λάθος πολιτικές, να πούμε, και από τις δύο μεριές. Εμείς επενδύουμε στα τάγκ, όπως και απέναντι, και στα άρματα, και ποτέ δεν κάναμε κάποια κίνηση να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, το αιώνιο πρόβλημα του Εύρου, που κάθε χρόνο πλημμυρίζουν χιλιάδες στρέμματα, που κάθε χρόνο πληρώνουμε, να πούμε, αποζημιώσεις σε παραγωγές, χωρίς να υπάρχει στην ουσία πραγματικός λόγος. Αν μπορούσε να υπάρχει μια καλή συνεννόηση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, δεν θα υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Καλά, τώρα ξεκίνησε, δεν το σταματάτε αυτό εκεί. Όχι, δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Έτσι. Εδώ εγώ τώρα... στην κυριολεξία σήμερα πήγα στο στάβλο. Βγαίνοντας το απόγευμα από το στάβλο, είχε ανεβεί τόσο η στάθμη του νερού. Πέρασε με το αυτοκίνητο μέσα από το νερό και γέμισε ο κινητήρας το αυτοκίνητο με νερό μέσα. Πού πάτε, κύριε Πρόεδρε, πού πάτε κι εσείς με το αυτοκίνητο? Δεν βλέπετε γείτονα χώρα με τα άρματα που απεγκλωβίζει τους πολίτες της Τουρκίας? Πού πάτε? Κύριε Παλαιστίδη, η δικιά μας δουλειά είναι τέτοια που είτε το θέλουμε είτε όχι, θα πάμε, ακόμα και αν χρειαστεί να πάμε κολυμπώντας. Δυστυχώς είναι μια δουλειά η οποία 24 στο 24ωρο, 365 μέρες του χρόνου, δεν ξέρω αν έχει περάσει 12 η ώρα, να πούμε, για να μπορούσα να χαρακτηρίσω το πώς αισθάνομαι που κάνω αυτή τη δουλειά. Ως τώρα αισθανόμουν υπερήφανος ότι ήμουν παραγωγός εργοστασιάρχης παραγωγής πρωτεΐνης. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό για τον άνθρωπο, να πούμε, από την παραγωγή πρωτεΐνης. Και σήμερα κυριολεκτικά αισθάνομαι ότι είμαι κορόιδο που είμαι κτηνοτρόφος. Αυτό συζητάμε, και ο μεγαλύτερος προβληματισμός, αν θέλετε, είναι αυτός. Είναι αυτός, κύριε Τσικοπανίδη, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα εγώ βρέθηκα και στη δική σας κτηνοτροφική μονάδα και στη δική σας περιοχή. Πάμε και στη Δράμα, πάμε και στην Ξάνθη, πάμε και στην Ιερισσό της Χαλκιδικής, πάμε και στις Σέρες. Θέλει και κανείς, ρε παιδί μου, μήπως τώρα τα παραλέει ο Κιτσουκάκης, μήπως τα λέει ο Τσουμπανίδης, μήπως τα παραλένε, και δεν είναι έτσι τα πράγματα και είναι διαφορετικά. Μα όπου και να έχουμε πάει, με όσους ανθρώπους και να έχουμε συνομιλήσει, ένας μα ένας δεν είπε «Είμαι περήφανος που σήμερα είμαι αγρότης ή κτηνοτρόφος». Κύριε Παλαιστίδη, κυριολεκτικά δεν επιβιώνουμε. Κυριολεκτικά το λέω αυτό το πράγμα. Το λέω με τα φόρτου ψυχής. Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Όταν το γάλα αυτή τη στιγμή έχει πέσει σε εξευτελιστικά επίπεδα, όταν το αρνί δεν μπορεί να μας αποδώσει, να πούμε, κανένα κόστος παραγωγής. Στην ουσία τι γίνεται? Είμαστε ο μοναδικός κλάδος ο οποίος ποτέ δεν ρωτήσαμε, δεν μας ρώτησε κανείς πόσο κοστίζει αυτό το προϊόν το οποίο παράγουμε. Πώς βγαίνει μια τιμή ενός προϊόντος? Εσείς πάτε στο σούπερ μάρκετ, πάτε στο περίπτερο, για οτιδήποτε και να αγοράσετε ρωτάτε πόσο κάνει. Σε κάποιους των περιπτώσεων και στις περισσότερες ναι, σε κάποιες όχι. Πάντα ρωτάμε πόσο κάνει. Εγώ όσες φορές και αν πήγα στο σούπερ μάρκετ, όσες φορές και αν πήγα στο περίπτερο, ρώτησα πόσο κάνει αυτό το προϊόν. Εμάς κανείς δεν μας ρωτάει πόσο κάνει αυτό το προϊόν το οποίο παράγουμε. Απλώνουμε το χέρι και ό,τι μας ρίξουν. Σου λέει τόσο σου δίνω. Βάκη μου, εδώ λέει ο άνθρωπος που είναι νέος και είναι κτηνοτρόφος, σου λέει 4,5 ευρώ. Αυτό είναι το σύστημα. Το θες καλώς, δεν το θες, το κρατάς. Εκεί οδηγήθηκε η κατάσταση. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Μιλήσαμε τώρα για νέους αγρότες και νέους κτηνοτρόφους. Αυτό δεν είπες προηγουμένως, νέος. Ναι. Βγήκε προχθές ο Τσίπρας, χθες, και είπε ότι όλοι οι τελαχώντες... Ναι, όλοι στα προγράμματα. Όλοι στα προγράμματα. Εγώ σε ρωτάω, τι καλό αυτό ή κακό? Για την άποψή μου, τώρα θα σου πω. Την άποψή μου είναι άσχημη εξέλιξη. Είναι άσχημη εξέλιξη γιατί κυριολεκτικά οδηγεί, να πούμε, χιλιάδες νέους ανθρώπους στην καταστροφή, τους οδηγεί στο τέλμα, τους κάνει νέους κτηνοτρόφους, νέους αγρότες, σε έναν κλάδο ο οποίος δεν έχει καμιά προοπτική, καμία εξέλιξη. Εμείς είμαστε όλοι μας απογοητευμένοι, και εγώ και ο Γιάννης Κιτσουκάκης και ο Γιάννης Λοζαρίδης που είναι στο στούντιό σου αυτή τη στιγμή. Σκεφτόμαστε να βρούμε εναλλακτικές λύσεις, να βρούμε τι διάολο μπορούμε να κάνουμε αύριο, αν φύγουμε από την κτηνοτροφή. Και βάζουν τα νέα τα παιδιά με το ΔΕΛΕΡΑ του 20χιλιάρου να μπουν και να γίνουν νέοι κτηνοτρόφοι. Να κάνουν τι? Αν ζουν τα χάλια των παλιών
και μετά να το σκεφτούν πολύ καλά να ακολουθήσουν. Δηλαδή για να πάρουν 20 χιλιάρια και τα 20 χιλιάρια, κύριε Παλαιστίδη, θα εξουδευτούν σε ένα εξάμεινο. Θα πάρουμε ένα καλό αυτοκίνητο, θα πάμε και σε 5 γκόμενες και τελείωσε το 20 χιλιάρια για τους νέους. Ακόμη και έτσι, συγγνώμη Βάκη, ακόμη και έτσι, για να μην τα βάζουμε όλα τα πράγματα σε ένα... να μην απαξιώνουμε καταστάσεις. Ακόμη και τα λεφτά, τα 20 χιλιάρια που θα πάρει ο νέος οκτινοτρόφος ή ο νέος αγρότης, ακόμη και αν αξιοποιηθούν πάνω στη δουλειά, το θέμα είναι ότι δεν πρόκειται, δεν είναι βιώσιμη αυτή η κατάσταση. Δεν υπάρχει καμία απολύτως προοπτική. Ο μόνος που είναι κερδισμένος από αυτούς που μπήκαν τώρα σαν νέοι αγρότες ή νέοι κτηνοτρόφοι, είναι αυτός που ήδη υπάρχει μια υφιστάμενη δομή από την οικογένεια και θα του έρθουν σαν δώρο αυτά τα χρήματα. Έτσι. Αυτός που ο πατέρας του οκτινοτρόφου που είχε μια σταυλική εγκατάσταση, που θα πάρει από τον πατέρα του σταυλική εγκατάσταση να πούμε και θα πάρει τα 20.000 έτοιμα χωρίς να κάνει απολύτως τίποτα να πούμε και θα τα ξοδέψουν να πούμε σε κάποιες ανάγκες της επιχείρησης. Έτσι. Ναι. Από εκεί και πέρα, ναι. Οποιοδήποτε ασχοληθεί με το ζήτημα των νέων αγροτών, οποιοδήποτε γίνει νέος αγρότης σήμερα ή νέος οκτινοτρόφος, κυριολεκτικά είναι Βάκη, για σήμερα πρόεδρε μου, τι θα φάμε την παράλληλη εβδομάδα, τι θα σου βλήσουμε, ελληνικό προϊόν? Όχι φυσικά. Όχι φυσικά. Ρουμάνικος οριζόν. Ρουμάνικος οριζόν. Να ρωτήσω κάτι. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ, το οποίο έτρεξε στην περιφέρεια, άνοιξε, έκλεισε. Εντάξει. Λίγοι το κατάλαβαν, τέλος πάντων πολλοί το διάβασαν, λίγοι εντάχθηκαν, έκλεισε το σύστημα, τελείωσε. Έγινε μια προσφυγή από το ΤΕΕ Θράκη στη δικαιοσύνη να διερευνήσει την υπόθεση. Εδώ δεν μπορείτε, εν πάση περιπτώσει, να προσφύγετε στη δικαιοσύνη προκειμένου να διερευνηθεί τι εισάγουμε και τι εξάγουμε? Φυσικά κύριε Παλαιστίδη, θα έπρεπε ήδη να το έχουμε πράξει. Κακώς που δεν το έχουμε κάνει ως τώρα, οι ευθύνες βαραίνουν και εμάς. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε οδηγήσει στη δικαιοσύνη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάμε πολλές φορές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 19 φορές τους οδηγήσαμε στην Επιτροπή Αναφορών. Εφιάλτης του Αποστόλου έχετε γίνει εσείς. Τώρα, από εκεί και πέρα να πούμε, κάποτε οι υπουργοί λειτουργούν και ως dealer ξένων συμφερόντων. Ας καθίσουμε για να αναλογιστούμε. Η κτηνοτροφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποιοι κράτησαν την κτηνοτροφία προς όφελος τους? Την κράτησαν οι πλούσιες χώρες του Βορρά. Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο. 2,5 δισεκατομμύρια δίνονται κάθε χρόνο. Έχουμε εκροές για εισαγωγή ζωικών προϊόντων. Αυτά τα 2,5 δισεκατομμύρια θα μπορούμε εμείς να τα παράξουμε αύριο κιόλας, αν υπήρχε θέληση από την πολιτεία. Μάλλον δεν υπάρχει καμία θέληση. Μάλλον θέλουν να εξαφανίσουν τελείως την κτηνοτροφία. Εξαφανίσαν την αγελοδοτροφία με το γάλα των 11 ημερών. Ξέρετε τι σημαίνει έτσι. Το γάλα των τριών, το οποίο ήταν γάλα ημέρας, γινόταν απευθείας να πούμε από σειρότονα της γαλακτοβιομηχανίας, γινόταν γάλα 11. Και το γάλα 11 να πούμε γινόταν γάλα μακράς διαρκείας, το οποίο το έπαιρνες για το παιδί σου όταν ήταν πρώτο δημοτικού και μπορούσε να το καταναλώσει μέχρι που θα πάει για στο λύκειο. Και τι θα γίνει από εδώ και στο εξής, κύριε Τσικοπανίδη μου? Δεν πάει καλά το κρέας. Δεν πάει καλά το γάλα. Καρτέρ μου λέτε, αναφορές γίνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα καρτέρ τα ελέγχει, κανείς μπορεί να τα ελέγξει? Και πού είναι αυτά τα καρτέρ? Μισό λεπτό. Πού είναι τα καρτέρ, είναι στην Αθήνα? Είναι εδώ, είναι στη Δράμα, είναι στην Ξάνθη, είναι στην Κομωτινή? Πού είναι αυτά τα καρτέλ? Τα καρτέλ δρούν πανελλαδικώς. Μιλάμε είτε για τις γαλακτοβιομηχανίες είτε για τους εμπόρους κρέατος, οι οποίοι είναι σε κάθε περιοχή, οι οποίοι δρούν συνεννοημένα και καθορίζουν την τιμή όλοι μαζί με κοινή απόφαση σε όλη την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει καρτέλ. Μάλιστα. Όταν η τιμή πέφτει πανελλαδικά σε όλη την Ελλάδα το ίδιο χρονικό διάστημα, πρόκειται περί συνεννόησης, έτσι. Πρόκειται περί καρτέλ. Να επιλέγουν οι καταναλωτές. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου και η Παλαιστίδη ότι και οι γαλακτοβιομηχανίες βιώνουν σοβαρά προβλήματα. Έχουν ένα σοβαρό πρόβλημα ανταγωνισμού, το οποίο οφείλεται στη μη συνεννόηση των γαλακτοβιομηχανίων, έτσι. Δεν μπορεί να βγαίνει να ανταγωνίζεται μια γαλακτοβιομηχανία και να αποσπάει αγορά φέτας
με 4,60 την Ιρλανδία, ας πούμε, και να το ρίξει στους 4,13. Οι ίδιοι οι γαλακτοβιομηχανοί ευτελίζουν το δικό μας το προϊόν, γιατί δεν είναι, η φέτα δεν είναι μόνο προϊόν του γαλακτοβιομηχάνου. Είναι προϊόν και των κτηνοτρόφων, έτσι. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε. Γι' αυτό θα έπρεπε να υπάρχει η διαπαγγελματική της φέτας. Εγώ ήμουν ο πρώτος ο οποίος έχω μιλήσει για διαπαγγελματική της φέτας. Αλλά διαφωνώ στο εξής, ότι δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να μιλάμε για διαπαγγελματική της φέτας με ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν κυριολεκτικά να πατήσουν επί το δικό μας τομάτων ώστε να στήσουν την αγορά ενός προϊόντος. Είμαστε εδώ, δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι τον κύριο Τσικοπανίδη. Με τον Βάκη τα λέμε καθημερινά σχεδόν στο τηλέφωνο, μοιραζόμαστε τους προβληματισμούς μας. Λίγο ως πολύ, αυτό είναι το δεδομένο. Ο Βάκης κάνει σοβαρό αγώνα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας. Αλλά εγώ θέλω να πάω σε ένα συγκεκριμένο θέμα που θίχθηκε προηγουμένως. Είπατε προηγουμένως για τη δικαιοσύνη όσον αφορά το θέμα του ελέγχου. Κοιτάξτε, το εμπόριο είναι ελεύθερο. Όχι, όχι, δεν είπα αυτό. Εμείς ζητούμε, μπορεί να έρθει δηλαδή το ρουμάνικο, το αρνί και το σκοπιανό το αρνί εδώ. Δεν είπαμε ότι εμείς θέλουμε να απαγορεύσουμε να έρθουν όχι, αυτά τα αρνιά εδώ. Ελεύθερη αγορά έχουμε. Ελεύθερη αγορά έχουμε. Στην ελεύθερη αγορά η δικαιοσύνη μπορεί να ελέγξει με ποιο τρόπο την ομιμότητα, αυτό την αναγραφή, την πώληση, αν τηρούνται τα προβλεπόμενα της χώρας μας. Εμάς μας αυτό μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να γίνονται σωστοί έλεγχοι και να πάνε τα του κέσαρου στο κέσαρι. Δηλαδή, το ελληνικό, το γνήσιο, το καθαρό, το ποιοτικό αυτό προϊόν να έχει το όνομά του και την ταμπέλα του. Και να ξεχωρίζει από 10 μέτρα μακριά. Από το ρουμάνικο και από το σκοπιανό. Αυτό θέλουμε να γίνει και αυτό δεν γίνεται. Και σας λέω, παίρνονται μέτρα για να χαθεί και αυτό. Υπήρχε μια σφραγίδα η οποία έχει παραποιηθεί και έχει πλαστογραφηθεί πολλές φορές. Αυτή που έγραφε Ελλάς πάνω στο σφάγιο. Δυστυχώς και με υπουργική απόφαση και αυτό φεύγει από πάνω. Και τώρα, αν θα μπει μόνο για την περίοδο του Πάσχα, θα μπει με κόκκινη μελάνη. Ξεχάσαμε την πλέον. Γιάννη, μια ερώτηση να κάνω. Αν το αρνί έχει εισαχθεί στην Ελλάδα ένα μήνα πριν από τη σφαγή και κρατηθεί σε κάποιο στάβλο εδώ πέρα, του Τσομπανίδη, του Κιτσουκάκη, του οποιοδήποτε, αυτό το αρνί με ποια σφραγίδα θα σφαγεί? Αυτό λέμε, δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή τι καθεστώς επικρατεί. Σίγουρα ξέρεις πολύ καλό ότι θα πάει για ελληνικό. Έτσι θα πάει για ελληνικό, θα πάει καθαρά για ελληνικό. Γι' αυτό είπα προηγουμένως, Βάκη, για το θέμα των ελέγχων, να υπάρχει ένας σωστός μηχανισμός ελέγχων για να ξέρουμε τι μας γίνεται και να ξεχωρίζουν για το ένα από το άλλο. Τι μας γίνεται. Θα σου πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή στη Βουλγαρία πουλάνε αρνί με 3,30 ζωντανό ζύγι, όταν εδώ στον Εύρο πουλάμε με 2,20-2,30. Είμαστε 10 λεπτά κάτω από τη Βουλγαρία, που γνωρίζει πολύ καλά ποιο είναι το κόστος παραγωγής στη Βουλγαρία, ποιο είναι το κόστος παραγωγής στην Ελλάδα, ποιο είναι το κόστος της ενέργειας, ποιο είναι το κόστος του πετρελαίου, ποιο είναι ο φορολογικός συντελεστής, ποιο είναι ο ασφαλιστικός συντελεστής. Και όλα αυτά να πούμε, όλη αυτή η μάστιγα που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση να πούμε απέναντι στον Έλληνα κοινοτρόφο. Βαγγί, θα σου πω κάτι, κάνουμε τώρα συζήτηση βέβαια στον αέρα. Δεν ξέρω αν είναι και θεμητό ή επιτρεπτό από την εκπομπή. Αυτό είναι η δημοκρατικότητα, έτσι. Ναι. Του να κάνουμε συζήτηση στον αέρα, να πούμε και να ανταλλάξουμε την απόψη στον αέρα. Πριν από λίγες μέρες, το παιδί που έχω υπάλληλο στο κουπάδι μου είναι από την Αλβανία. Με ειρωνεύτηκε. Και ξέρεις γιατί με ειρωνεύτηκε? Γιατί έβγαλα κάτι πρόβατα που δεν είναι παραγωγικά για να σφαχτούν. Και μου λέει πόσο θα πιάσουν αυτά τα πρόβατα τώρα που θα τα πουλήσεις. Και του λέω άντε να πιάσουν 2 ευρώ το κιλό. Δηλαδή μια προβατήρα που είναι 25-30 κιλά να πιάσει 50-60 ευρώ. Μου λέει καλά πλάκα κάνεις. Λέει αυτά στην Αλβανία λέει, τα πληρώνουμε 100 ευρώ. Στην Αλβανία με το βιωτικό επίπεδο, με το... Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μας πήραν χαμπάρι. Έχω φάει προβατίνα στη Χασιά στην Αθήνα, να πούμε, με 28 ευρώ το κιλό στα κάρβουνα φυσικά, έτσι. Όταν εγώ την προβατίνα την πουλάω 1 ευρώ το κιλό. Λοιπόν, είμαστε εδώ, παρακολουθούμε το θέμα,
κάνουμε αυτό που μπορούμε και πιέζουμε και κάνουμε και τα λέμε. Κάνουμε και εκκλήσεις βεβαίως πάντως στους καταναλωτές να επιλέγουμε τα ελληνικά τοπικά περιφερειακά προϊόντα τα οποία παράγονται σε αυτόν τον τόπο. Ευελπιστώ ότι κάποια στιγμή θα καταλάβουμε ότι πρέπει να καταναλώνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Οι καταναλωτές. Εκκλήσεις κάναν και οι πολιορκημένοι στην Κωνσταντινούπολη, αλλά τελικά η πόλη έπεσε. Συμφωνώ σε αυτό, δεν διαφωνώ. Λοιπόν, Πρόεδρε μου, καλό κουράγιο στον πλημμυρισμένο Εύρο και στις δυσκολίες που περνάτε. Καλό βράδυ. Τους χαιρετισμούς μου και στον Πρόεδρο και στον Γιάννη του Λαζαρίδη, τους καλούς από τη Δράμα. Είχαμε και μια απώλεια ενός πολύ καλού φίλου, θα πρέπει να το τονίσω αυτό, του Γιάννη του Στεφανίδη, τον οποίο του χάσαμε. Εκεί είμαστε όλοι όχι στεναχωρημένοι, είμαστε φαρμακωμένοι για το γεγονός. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιάννη Στεφανίδη. Είναι και οι δυσάρεστες στιγμές που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Έτσι είναι. Ένας μεγάλος αγωνιστής για τον κτηνοτροφικό κόσμο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τσιωμανίδη. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας. Θα διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί. Μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι. Ένα με την Κύρια κάθε Πέμπτη βράδυ είμαστε μαζί σας ζωντανά. Αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μαζί μας ο κύριος Γιάννης Κιτσουκάκης, είναι πρόεδρος των κτηνοτρόφων του Ρωμαϊκού Δράμας και ο κύριος Γιάννης Λαζαρίδης, κτηνοτρόφος. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον τον συνάδελφό σας κτηνοτρόφο και πρόεδρο του ΑΚΕΛ για όλα όσα συμβαίνουν. Και δεν ξέρω ειλικρινά τι να πει κανείς, πώς να το αιτιολογήσει και τι να πει ρε παιδί μου ότι. Πάει κάτι καλά, δεν πάει. Φταίμε εμείς, φταίει η πολιτεία, φταίει η Τρόικα, φταίει η κακή Ευρώπη. Τι φταίει? Δεν πάει τίποτα καλά. Σε κάθε πρόβλημα που αναφέρουμε στην ηγεσία του Υπουργείου, μας λένε το εξής τελευταία. Οργανωθείτε, κάντε ομάδες, συνεταιριστείτε, να δυναμώσετε, να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε στον ανταγωνισμό. Εμείς ξέρετε πολύ καλά ότι ξεκινήσαμε και τη συνεταιρισμό και ομάδα και τα πάντα. Ήδη τώρα μεθαύριο θα καταθέσουμε το φάκελό μας για την αναγνώριση της οργάνωσης παραγωγών πάνω στο εγωπρόβειο γάλα. Πώς όμως να επιβιώσουμε όταν το ίδιο Υπουργείο δεν μας στηρίζει? Όταν τα οργανωμένα συμφέροντα πάνω στο γάλα ήρθαν φέτος και μας καταπάτησαν, μας τσαλάκωσαν, το καταλαβαίνετε. Δεν μπορέσαμε να πουλήσουμε μαζικά, όλοι μαζί, οι 30 άνθρωποι που είμαστε στο συνεταιρισμό, το γάλα μαζί. Και δώσαμε 5 γάλατα, 5 παραγωγοί πήγαν στον έναν γάλατα, 5 στον άλλο, 5 στον άλλο, για να μπορέσουμε να μοιράσουμε τα γάλατα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Οργανωμένο είναι το παιχνίδι και δεν μας προστατεύει κανείς. Εγώ μίλησα προσωπικά με τον κύριο Αποστόλου για το συγκεκριμένο θέμα. Και με πολλούς ακόμη, αλλά θέλω να σας αναφέρω ότι μίλησα και με τον κύριο Αποστόλου για το θέμα αυτό, ότι μας κάνουν πόλεμο γιατί μαζευτήκαμε και θέλουν να μας διαλύσουν. Και του λέω, μπέστε μπροστά, βγάλατε ένα νομοσχέδιο, βγάλατε ένα κάτι που με οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε, το προωθήσατε, ναι, και καλά κάνατε, και εμείς είμαστε εδώ, το ακούσαμε και θέλουμε να το κάνουμε πράξη αυτό το πράγμα. Γιατί δεν βάζετε πλάτες εσείς μπροστά να μας προστατεύσετε από τα οργανωμένα συμφέροντα, να μας προστατεύσετε από αυτούς τους καρχαρίες. Όπως το ίδιο γίνεται τώρα και με τα αρνιά και με τα κατσίκια, με το κρέας. Γιατί δεν μπαίνει μπροστά όταν υπάρχει πολιτική βούληση ή όταν θέλει να κάνει πολιτική για να επιβιώσουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αυτής της χώρας, η πολιτεία, το κράτος, η ηγεσία αυτού του κράτους αυτής της στιγμής πρέπει να μπει μπροστά και να πει ότι αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει έτσι, να βάλει κάποια στάνταρ, κάποια όρια επιβίωσης. Είπε πολύ σωστά προηγουμένως ο κύριος Τσομπανίδης ότι κάθε τι που πουλιέται στο σούπερ μάρκετ έχει τη διατίμησή του. Δηλαδή βλέπουμε τι κοστίζει αυτό σαν πρώτη ύλη, τι κοστίζει η μεταποίησή του, τι κέρδος εμπορικό πρέπει να βγάλει ο λιλιανοπολιτής και παίρνει την τιμή του και πουλιέται στο ράφι. Το δικό μας το προϊόν δυστυχώς δεν υπολογίζεται η αξία του κόστους παραγωγής και προσπαθούν να μας το παίρνουν μέσα από την τσέπη μας, μέσα από την αγκαλιά μας, μέσα από τους τάβλους μας, χωρίς να μας ρωτήσουν πόσο κόστησε αυτό. Και δεν τους νοιάζει. Το μόνο που τους νοιάζει είναι να μην ανέβει ο πληθωρισμός,
τα νούμερα γενικότερα, να οικονομήσει ο έμπορος, να, το σούπερ μάρκετ να έχει τον κράχτη στο μαγαζί του για να μπει ο κόσμος μέσα να πάρει φτηνό αρνί και κατσίκι που είναι ο κράχτης του Πάσχα και θα οικονομήσει από όλα τα υπόλοιπα προϊόντα που θα τα κάνει την ανάλογη ανατίμηση. Και εμάς δεν μας υπολογίζει κανένας πώς θα ζήσουμε, πώς θα πληρώσουμε, που δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Ερχόμαστε σε σημείο που φορτώνουμε χρέη στην εφορία, χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία, έρχεται μετά το ίδιο το κράτος, χωρίς να ρωτήσει γιατί δημιουργήθηκαν αυτά τα χρέη, σου μπλοκάρει τους λογαριασμούς, σε κάνει κατασχέσεις, θα σου πει σε λίγο πούλησε και τα δάνειά σου σε ένα φαντ στο εξωτερικό, θα έρθει αυτό το φαντ να το πάρουμε 5% της αξίας του και εσύ τι θα κάνεις, θα είσαι ένας απλός θεατής και θα περιμένεις να τις εξελίξεις. Λοιπόν, για δώστε μας γραμμές. Καλησπέρα. Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα στους συναδέρφους. Ο Κώστας Μπουξηριά είμαι. Έλα Κώστα. Θα ήθελα να τονίσω πάνω στο θέμα που λένε τα παιδιά για τους γαλακτομηχανίες ότι εδώ ο Κολιός, η Μευγάλ και ο Βαλμάς έχει κάνει φτερά και είναι μόνο η Ελαφάρμα που τα τρίκαλα. Αν σταματήσει ρε παιδιά και αυτή η εταιρεία, φυσικά και ένας οικονομόπουλος κάτω από την κόρη του, εμείς τι θα κάνουμε το κρέας και το γάλα. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα κι αυτό. Ότι αποχώρησαν γαλακτοβιομηχανίες από την περιοχή, δεν αγοράζουν το γάλα από εδώ. Για ποιο λόγο. Γιατί... Για ποιο λόγο. Και εμείς αυτό θέλουμε να μάθουμε. Άραγε το έχουν κάνει μονοπόλιο. Και το γάλα που καταναλώνουμε εμείς και το γιαούρτι και τη φέτα, άμα δεν παίρνουν γάλα από τον Ξεριά, άμα δεν παίρνουν γάλα από τη Δράμα. Αν κάνουν εισαγωγές σε γάλα. Μα έρχονται όλες εισαγωγές, όλα είναι εισαγούμενα. Ισχυρίζω ότι υπάρχουν μεγάλα αποθεματικά στα ψυγεία τους και ότι δεν θέλουν άλλο γάλα. Αλλά δεν θέλουν γάλα ελληνικό. Θέλουν γάλα ιταλικό και γαλλικό που αυτή την εποχή έρχεται εδώ πέρα με τιμές κάτω το 80. Αυτό γινόταν και πέρσι. Φέτος τσαλαπατήσανε τις τιμές και τις δικές μας, θα τις φτάσουν σε αυτά τα σημεία, γιατί κάθε μήνας που περνάει το γάλα πέφτει και δυστυχώς, όπως λέει και ο συνάδελφός μου, και μην νομίζεις κύριε συνάδελφε, δεν θα ήθελα να αναφερθούν εταιρείες και ονόματα πάνω στον αέρα, αλλά σήμερα είναι ο Χ αυτός που είναι εκεί, αύριο θα έρθει ο Ψ, γιατί θα κάνουν το παιχνίδι μεταξύ τους αυτοί, έτσι ώστε να μας δημιουργούν τεχνητή κρίση και να παίρνουν το προϊόν μας κάτω του κόστους παραγωγής. Κάνουμε ερώτημα στον Υπουργό. Θέλουμε να δούμε μέχρι πού θα το τραβήξουν ρε παιδιά αυτό το θέμα. Δεν είναι μόνο το θέμα, είναι και άδειες λειτουργίες, είναι η τελευταία χρονιά φέτος. Θα βρούνε πάλι πρόβλημα να μας κλείσουν τις μονάδες για τις άδειες λειτουργίες. Είναι η τελευταία χρονιά που δώσαν παράταση. Εμείς καταθέσαμε χαρτιά εδώ και 2 χρόνια και ακόμα άδεια δεν μας δώσανε. Θα βρούνε το λόγο πάλι να πατήσουν τον κτηνοτρόφο. Όπως βρήκαν και στα χωράφια. Μην πάμε μακριά. Έρχεται το τέλος μας οριστικά. Το έχουμε πει με τον Νίκο τον Δημό που πολλές φορές εδώ στους βουλευτές της Καβάλας τον προηγούμενο μήνα ζητήσαμε να δώσει λίστα στο γάλα και στο κρέας. Μας υποσχέθηκαν μετά από το Πάσχα. Ναι, υπάρχει τώρα αυτό που λέει εγώ, σας έχει δίκιο. Τελειώνει για το 18 και αδειοδοτή στευλικών εγκαταστάσεων δεν έχουμε. Προκύπτει ο ΑΤΑΚ. Χαμηλές τιμές στο γάλα, χαμηλές στο κρέας. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα βγουν οι άδειες, δεν θα υπάρχουν κτηνοτρόφοι όμως μετά. Προφανώς. Λένε ρε παιδιά για νέα προγράμματα να μπουν νέα παιδιά. Ποια νέα παιδιά ρε παιδιά να μπουν. Αν δεν έχεις τη μαγιά στη τσέπη σου το 60% πού πας ξεβράχνω τους μισηγουρείς. Πού πας. Θα δουλεύουν τα παιδιά για μια ζωή για τις τράπεζες γιατί το έχουμε νιώσει εμείς στο πιτζί μας. Εμείς είχαμε 12 χρόνια. Κάναμε πρόγραμμα, όχι με 5 χρόνια. 12 χρόνια τρώγαμε ψωμί και ελιά για να πληρώσουμε αυτά που πήραμε. Να λένε αλήθεια στον κόσμο, όχι παραμύθια. Είμαστε ζυμωμένοι στη δουλειά εμείς. Η δικιά μας η δουλειά δεν πληρώνεται, Τάσο. Το ξέρω και το έχουμε συζητήσει και το συζητάμε εδώ. Να βγείτε ζωντανά με ρεπορτάζ, να δείτε τι τραβάει σήμερα ο κτηνοτρόφος, να τα δουν οι καραγκιόζηδες. Γιατί είναι μόνο καραγκιόζηδες. Λοιπόν, το ξέρετε ότι εγώ, τουλάχιστον και όχι μόνο στην δική μου περιφέρεια, σχεδόν σε πάρα πολλές περιοχές, όταν υπάρχουν καιρικές συνθήκες που το επιτρέπουν, επισκεπτόμαστε διάφορες περιοχές για να καταγράψουμε, όχι να ακούσουμε, να καταγράψουμε και να
παρουσιάσουμε την δυσκολία που έχει ο κτηνοτρόφος 365 μέρες το χρόνο. Και να μάθουμε, αυτό δεν είναι μόνο αυτό. Και να μάθουμε καταναλωτικά. Σήμερα, ναι. Έχασαν και τα ζώα του γάλα. Εμείς πώς θα επιβιώσουμε? Μόνο μάθανε φορολογικά και ασφαλιστικά. Ας έρθουν, το έχω ξαναπεί, να τα πάρουν και από τα κέρδη να μας δώσουν να φάμε και εμείς να ζήσουμε σαν άνθρωποι. Έχουμε κουραστεί. Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Ναι. Θέλω να προσέξουν αυτόν τον καιρό με τα φάρμακα, Τάσο. Θα χάσουμε πάλι ζώα, θα πετάξουμε ζώα. Τους παρακαλώ να ενημερώνουν τον κόσμο που ψυκάζουν. Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ. Να είσαι καλά, Κώστα. Γεια σας. Ελάτε, κύριε Κουτσουκάκη. Θα μείνω σε αυτό που είπε ο συνάδελφος ο Κώστας προηγουμένως. Όσον αφορά, έκανε μια νήξη για το θέμα το αν θα μείνουμε και τι θα μείνουμε. Πραγματικά τίθεται θέμα βιωσιμότητας πλέον και δεν είναι όπως καθόμαστε και τα λέμε κατά καιρούς στις εκπομπές ή σε διάφορες συνεντεύξεις ή και μεταξύ μας στα καφενεία. Είναι πολύ μπροστά, πολύ κοντά μας. Έφτασε αυτή η ώρα που δεν θα υπάρχουμε πια. Δεν θα φύγουμε από το επάγγελμα. Αυτή η δουλειά είναι τέτοια που σε αναγκάζει να είσαι 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες, 24 ώρες το μυαλό σου να είναι στα ζώα. Οι ώρες εργασίας μας είναι 15-16 ώρες την ημέρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια συμπληρωματική άλλη δουλειά για να συμπληρώσουμε το εισόδημά μας. Αναγκαστικά, όταν είσαι κτηνοτρόφος, πρέπει να είσαι συνεχώς εκεί. Από τη στιγμή που δεν είσαι βιώσιμος και δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, πρέπει να το παρατήσεις αυτό για να κοιτάξεις να κάνεις μια, δύο, τρεις άλλες δουλειές για να μπορέσεις να επιβιώσεις. Τίθεται θέμα επιβίωσης πλέον. Και είναι πολύ σοβαρό. Πρέπει να το ακούσουν οι υπεύθυνοι, να το ακούσουν αυτοί που κυβερνάνε αυτόν τον τόπο και να πάρουν τα μέτρα τους. Δεν ξέρω τι στόχους έχουν. Δεν ξέρω από πού δέχονται μηνύματα, τι μηνύματα παίρνουν ή τι σχέσεις έχουν με αυτούς που κάνουν τα κουμάντα, με αυτούς που αγοράζουν τα προϊόντα μας. Αλλά σε λίγα χρόνια, σε ένα-δύο χρόνια, δεν θα υπάρχουν παραγωγοί για να παράξουν προϊόντα. Εκτός αν θέλουν να παίρνουν έτοιμα προϊόντα από άλλες χώρες και εδώ απλώς να μεταποιούνται και να πουλούνται σαν ελληνικά. Τι να πω άλλο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν, εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ναι, αυτό που βιώναμε πριν 1-2-3 χρόνια με τις εκπομπές, τουλάχιστον εγώ και τις περιοδίες, αντιλαμβανόμουν μια άλλη κατάσταση. Σήμερα αντιλαμβάνουμε μια άλλη κατάσταση. Ναι, τελείωσε. Εδώ φτάσαμε δηλαδή στο τερματισμό, τώρα τελείωσε. Εγώ, κύριε Τάσο, θέλω να κάνω μια πρόταση. Μπορεί να ακουστεί και παράξενη. Ας πάρουμε κι εμείς λίγο μια απόφαση, να μην παράξουμε κανένα δύο χρόνια. Να κάνουμε ένα τεστ, να δούμε τι γίνεται. Υπάρχει ζήτηση? Γιατί έχουμε ένα προϊόν, δεν το γάλα. Δηλαδή, όταν ανοίγουμε το ψυγείο, τι βρίσκουμε στο ψυγείο? Είναι το πρώτο είδος είναι. Το γάλα, το κρέας. Το θέμα είναι ότι τεκμαρτά θα σε φορολογήσει, τεκμαρτά θα πληρώσεις το εύκα σου, ναι, το ελάχιστο. Θα είσαι υποχρεωμένος μάλλον να το πληρώσεις, γιατί δεν θα έχεις να το πληρώσεις. Θα πρέπει. Ναι, είναι ένα μοσχολός πίεσης, Γιάννη, απέναντι στο κράτος. Είναι πολύ. Δεν υπάρχει στρατηγική. Αποφασίζουν για τους κτηνοτρόφους χωρίς τους κτηνοτρόφους. Το βλέπουμε κάθε χρόνο και χειρότερα. Εγώ βλέπω την επικεφαλίδα εδώ πέρα αργοπεθαίνει. Εγώ νομίζω είμαστε πεθαμένοι. Έτσι το αισθάνομαι. Έχεις δίκιο. Περιμένουμε ένα χάπι να μας δώσει τώρα το κράτος. Συμμερίζομαι την άποψή σου. Για να επιβιώσουμε. Συμμερίζομαι την άποψή σου πάνω στο συγκεκριμένο. Ας σκεφτόμαστε τραγικά πράγματα δηλαδή. Λοιπόν, βάλτε μια τελεία, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Κυρίες και κύριοι, διαφημίσεις, μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε λίγο. Κυρίες και κύριοι, μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε. Ένα με την γη, κάθε Πέμπτη βράδυ είμαστε μαζί σας ζωντανά, μέσα μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Λίγο πριν τελειώσουμε αυτή την απόψινη κουβέντα, γιατί θα έχουμε και την μεγάλη εβδομάδα κουβέντα για το γύρω από το θέμα της κτηνοτροφίας. Είσαι τυχερός, πούλησες. Λεφτά, ναι. Πήρες, αυτό είναι το θέμα. Ναι. Πήρες. Ναι. Αλλά δεν φτάνουν. Όταν είναι αυτές οι τιμές, έχεις να πληρώσεις την εφορία από αυτά τα χρήματα. Όταν φανταστείς τα 100 ευρώ, τα 80 τα παίρνει το κράτος. Σε περισσεύουν 20 ευρώ, από τα 20 ευρώ αυτά εσύ πρέπει να ταΐσεις τα ζώα σου,
να πληρώσεις τις υποχρεώσεις σου. Να αγοράσεις δηλαδή ζωοτροφές για να μπορεί να κρατηθεί το κοπάδι. Οι τιμές, είπαμε, συμφωνούμε με όλους τους. Και όχι μόνο οι τιμές έχουν κατακυλήσει. Υπάρχουν και πολλοί συνάδελφοι, για το γάλα τώρα λέω, ότι δεν μπορούν να δώσουν το γάλα τους. Μας κάνει τεχνική ποινή οι εταιρείες. Δηλαδή ποινικοποιούμε το επάγγελμά μας. Ένα επάγγελμα το οποίο είναι 365 μέρες το χρόνο πρέπει να είσαι απίκο και να πεθάνεις. Τα ζώα σου θα σε τιμωρήσουν γιατί θα τα αφήσεις μόνα. Δηλαδή τι να λέμε τώρα. Έφτασαμε να είμαστε κατάντημα να είσαι εκτινοτρόφος. Λυπάμαι που το λέω. Λίγο δηλαδή αντί να σκύψουν πάνω στο κεφάλι μας και να αποφασίζουν δηλαδή, αποφασίζουν κάποιοι για μας εκεί κάτω στην Αθήνα, χωρίς εμάς. Δηλαδή είναι δυνατόν να μην υπάρχει σύμβουλος κτηνοτρόφος εκεί μέσα στο Υπουργείο. Δηλαδή τι από τις καρέκλες και γιατί από τα... Γιατί το λέτε αυτό, μήπως... Το λέω γιατί... Μήπως και υπάρχει φταίξιμο και σε εσάς. Το έλεγα στο διάλειμμα. Γιατί γίνονται κινητοποιήσεις, οι αγροτικές τέλος πάνω και κτηνοτροφικές το Γενάρη. Ναι, να γίνουν και το καλοκαίρι. Τι είναι, τι όχι να γίνουν το καλοκαίρι, γιατί δεν γίνονται τώρα, τώρα που ξέρετε ότι τώρα. Καλή πρόταση. Αυτή. Ο κτηνοτρόφος στηρίζει τον αγρότη γιατί παίρνει τα προϊόντα του. Παίρνει το σιτάρι, τον αραβόζιστο, τη μυδική του. Όλα αυτά έτσι δεν είναι. Ναι. Δεν πρέπει ο ένας να στηρίξει τον άλλο. Βεβαίως. Γιατί οι κινητοποίησεις δεν είναι γίνονται τώρα. Αυτά. Έτσι ώστε πόσα σημεία εισόδου έχει η χώρα. Κάντε τις κινητοποίησεις τώρα να δούμε τι εισαγόμενο βεβαίως προϊόν μπορεί να έρθει. Βεβαίως. Άρα υπάρχουν και από τη δική σας πλευρά κάποιες οργανωτικές ελλείψεις. Κοιτάξτε. Γιατί ξέρω προσπάθεια μεγάλη για την ομάδα παραγωγών των εκτενοτρόφων στην Δράμα. Το ξέρω. Ότι έχετε δουλέψει πάρα πολύ, πάρα πολλούς μήνες. Επειδή βλέπουμε ότι αυτή το κράτος, να πω, δεν σκύβει στα προβλήματά μας, ήρθε η ώρα να πάρουμε κι εμείς την τύχη στα χέρια μας. Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν είναι μπορούμε τελευταία... να πάρουμε δυστυχώς την τύχη στα χέρια μας, φίλε Γιάννη, και το ξέρεις πολύ καλά. Έθιξε κάτι ο κύριος Παλαιστίδης τώρα μόλις, ότι έχουμε μερίδιο ευθύνης. Όντως υπάρχει μερίδιο ευθύνης. Το μερίδιο ευθύνης όμως φροντίζουν κάποιοι αυτό να το... Εμείς το έχουμε σαν μερίδιο ευθύνης, έτσι. Mm-hmm. Αλλά φροντίζουν κάποιοι να είμαστε έτσι. Γιατί και εμείς, κάποιοι από εμάς, κάποια στιγμή θα μας χτυπήσει κάποιος την πλάτη, θα μας πάρει με το σωστά μέρος του ή, παράδειγμα, σήμερα πουλούνται 9 κατσίκια, πιο μπροστά τα γάλατα. Εάν γίνει μια συλλογική προσπάθεια να πουληθούν αυτά τα πράγματα οργανωμένα από όλους μαζί ή πούμε, ελάτε εδώ ρε παιδιά, οι κτηνοτρόφοι της Δράμας ή και της Καβάλας μαζί, ελάτε μαζί. Εμείς έχουμε αυτή την παραγωγή. Ας την διαπραγματευτούμε ομαδικά. Συνολικά μαζί λέτε. Ναι. Δεν θα γίνει ποτέ αυτό το πράγμα εφικτό, δεν θα γίνει πραγματικότητα ποτέ. Ξέρετε γιατί? Γιατί θα υπάρξουν κάποιοι πονηροί, τους οποίους θα τους πάρει ο έμπορας τηλέφωνο, έλα ρε, θα σου δώσω εγώ εσένα κάτι παραπάνω, δώστα σε μένα, δεν θα σου δώσω το 4,5 που δίνουμε σε όλους, εσένα θα σου δώσω κάτι παραπάνω, δώστα τα αρνιά να φεύγουνε. Και θα πουλήσει το όλο εγχείρημα. Ο ένας θα φέρει και τον δεύτερο και τον τρίτο και θα διαλύσει το πράγμα. Και θα φτάσουμε σε σημείο κάποιοι να μείνουν και απόλυτοι στο τέλος, οι οποίοι θα το έχουν σαν κακό παράδειγμα και σαν φόβο που όντως το έχουν αυτή τη στιγμή για την επόμενη χρονιά και την επόμενη χρονιά τι θα πούνε, τι θα σκεφτούν. Ας τα δώσω νωρίς να φεύγουνε, να μην μου μείνουν όπως μου μείναν πέρσι. Αυτός ο φόβος και αυτά τα συστήματα είναι που αυτή τη στιγμή κάνουν κουμάντο σε όλες αυτές τις καταστάσεις και δεν μπορεί ο κτηνοτρόφος να κάνει μια συλλογική προσπάθεια, μια ομαδική προσπάθεια. Να, εμείς πάνω σε πείσμα των καιρών, επειδή θέλω να το τονίσω αυτό, εμείς θα την καταφέρουμε αυτή την οργάνωση, αυτή την ομάδα παραγωγών, θα καταφέρουμε αυτό το συνεταιρισμό, έστω και οι 30 άτομα που τον απαρτίζουν αυτή τη στιγμή, κάποια στιγμή πιστεύω, εάν είμαστε στο επάγγελμα, αν μπορέσουμε να μείνουμε στο επάγγελμα, πιστεύω ότι θα κάνουμε πράξη αυτό το πράγμα, έστω οι 30, και μετά οι 30 θα φέρουν και άλλους 30. Και μακάρι να παραδειγματιστούν μετά και οι υπόλοιποι συνάδελφοι να κάνουν παντού συνεταιρισμούς, οργανώσεις να ενωθούν για να μπορέσουμε όλοι μαζί πλέον να κάνουμε κάτι καλύτερο για μας. Λοιπόν, εμείς καταναλωτικά πώς μπορούμε να συμβάλλουμε και να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους μας? Είναι δύσκολο να σας πω, να καθοδηγήσουμε τον καταναλωτή αυτή τη στιγμή.
Και είναι δύσκολο γιατί υπάρχει μέσα ο παράγοντας νοθεία, ο παράγοντας παραποίηση, ο παράγοντας ελληνοποίηση. Ό,τι και να σας που πω. Που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, λέτε, ναι, καταναλωτικά. Ο καταναλωτής δεν μπορεί να όταν γνωρίζει. Πάω να αγοράσω. Ο καταναλωτής μπορεί να έχει όλη την καλή διάθεση και την καλή θέληση να πάει να αγοράσει ένα αγνό ελληνικό προϊόν. Το θέμα είναι ότι είναι σίγουρος ότι είναι ελληνικό αυτό το προϊόν. Σίγουρος ότι στηρίζει τον Έλληνα παραγωγό. Μπορεί να πάρει ρουμάνικο με σφραγίδα ελληνική. Και να μην το ξέρουμε, γιατί έχουμε δει ελληνική σφραγίδα. Να καταλάβει τη διαφορά ή να του δώσουν κάποια άλλη στιγμή και το ρουμάνικο και να λέει το ελληνικό με το ρουμάνικο δεν έχει καμία διαφορά, αφού και τις δύο φορές ρουμάνικο έφαγε. Δεν παίρνω το ρουμάνικο που είναι και πιο φθηνό. Έτσι, έτσι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και έτσι την πατάει ο καταναλωτής και έτσι, έτσι ακριβώς. Και έτσι αφανίζεται ο κοινοτρόφος, λέτε. Ο οποίος, εάν ο μόνος τρόπος για να εκλείψει, για να σπάσει αυτή η αλυσίδα, αυτός ο φαύλος κύκλος, είναι να υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, σοβαροί ελεγκτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι θα αποτρέπουν τέτοιου είδους φαινόμενα. Με αυστηρές ποινές, όπως είπε και ένας προηγουμένος κάποιος συνάδελφος, όχι μόνο να βάζουν ένα πρόστιμο 10.000 ευρώ για 10.000 αρνιά που πιάσανε τον άλλον πριν από δύο μήνες. Ναι. Να του πάρουν την άδεια λειτουργίας. Να τον κυνηγήσουν, να του βάλουν μέτρα αυστηρά. Απαγόρευση δραστηριότητας για κάποιο χρονικό διάστημα. Την ανάκληση της αδείας, κύριε Πρόεδρε. Ελάτε τώρα. Αυτό, εδώ, αυτό. Αν δεν κάνεις ανάκληση αδείας και επιβάλλεις ένα πρόστιμο 500.000 ένα εκατομμύριο. Αυτό θα διονύζεται και θα διωγγώνεται. Δεν ξέρετε, θα διονύζεται καθόλου. Θα πάει στο δημόσιο ταμείο, θα χρεωθεί στο δημόσιο ταμείο. Αυτός ο κύριος θα κάνει μια άλλη επιχείρηση σε άλλο το όνομα, με άλλο αφημί και τελείωσε υπόθεση. Πάλι την ίδια δουλειά θα κάνει. Αλλά μπορεί το κράτος, Γιάννη, είναι το ερώτημα αυτό, να τα βάλει με αυτούς εδώ. Δεν μπορεί. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν μάλιστα τα βάζει και μάλλον δείχνει ότι δεν μπορεί να τα βάλει. Οπότε εμείς είμαστε όμοιροι. Εμείς είμαστε όμοιροι γιατί δεν είμαστε ενωμένοι. Ναι. Γιατί δεν ξέρουμε να λειτουργούμε ομαδικά ώστε να προσπιζόμαστε τα συμφέροντά μας και όσο ισχύει αυτό το πράγμα, ίσως οι δυσκολίες να μας ενώσουν, θα συνεχίζουμε να είμαστε σε αυτή την κατάντια. Να ευχηθούμε κάποια στιγμή, όχι πολύ τα επόμενα χρόνια, ενώ άμεσα, να θεσπιστούν όλες εκείνες οι νομοθεσίες για να διαφυλάξουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Η χώρα χρειάζεται τους κτηνοτρόφους. Πού θέλετε να πάμε, σε τηλεθεατή? Να πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ελάτε. Λοιπόν, ήθελα... Χαμηλώστε λίγο την τηλεόρασή σας, σας παρακαλώ. Ναι. Ναι, τώρα. Ελάτε. Λοιπόν, ήθελα να κάνω μια παρέμβαση. Ναι, μεν... Όλα σωστά και καλά αυτά που συζητάτε, αλλά τα συζητάτε μεταξύ σας. Δηλαδή, λογαριάζετε χωρίς τον ξενοδόχο. Με αυτούς τους ανθρώπους, τους πολιτικούς, πολιτικούς σας προϊστάμενους, που τι θέλετε να πείτε, έχετε καταλάβει σε τι κατάσταση βρίσκονται. Τους πολιτικούς μας προϊσταμένους... Ψυχιατρικός, λέω. Ορίστε. Από άποψη ψυχιατρικής. Έχετε καταλάβει, μπορείτε να συνοηθείτε. Με τον κύριο υπουργό, τον άλλο κύριο υπουργό, έχετε καταλάβει τίποτα? Μια μέρα είχατε ρωτήσει τον κύριο Κόκαλη υφυπουργό, δεν είναι Γεωργίας ο κύριος Κόκαλης? Βεβαίως. Ναι, το ρωτήσατε, λέει, τους τεφλοπαραγωγούς, πότε θα τους πληρώσετε? Α, λέει, δεν πληρωθήκατε ακόμη. Καταλαβαίνετε δηλαδή με τι ανθρώπους έχουμε μπλέξει? Μάλιστα. Το καταλάβατε? Σε μένα το λέτε, αν το κατάλαβα. Δεν εξηγείτε δηλαδή με άλλους όρους, κύριε. Μπορεί να συζητάτε μέρες. Αν δεν έχετε απέναντί σας ανθρώπους, ναι, οι οποίοι να είναι normal, στη λογική, να βρίσκονται, να έχουν μια άλλη λογική, τότε η συζήτησή σας είναι του κάνε. Να βάλουμε εσάς στην κουβέντα μαζί μας, να μας διαφωτίσετε. Ορίστε. Να μας διαφωτίσετε εσείς, να σας ακούσουμε. Τώρα εσείς συζητάτε λεπτομέρειες. Εγώ δεν μπορώ να πω. Εγώ, το μόνο που έχω καταλάβει τόσο καιρό που κυβερνάνε αυτοί, ναι, λοιπόν, είναι ότι δεν υπάρχει συνεννόηση. Εννοείται μεταξύ υπουργών, προφανώς. Ναι. Αυτό εννοεί. Και μεταξύ υπουργών και μεταξύ αγροτών, πτυοτρόφων και υπουργών.
Ναι, αυτό το είπαμε νωρίτερα, ότι άλλα θα πει ο Τσιρόνης, άλλα θα πει ο Αποστόλου, άλλα θα πει ο Κόκαλης, άλλα θα πει ο συνεταιρισμός της, ο σύλλογος της Δράμας, άλλα θα πει ο σύλλογος της Θεσπρωτείας. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει γενικότερα ένα ζήτημα οργανωτικό στον πρωτογενή τομέα. Εντάξει, αυτό... Ναι. Ναι. Αυτό που λέτε δεν ισχύει για τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες και τους... Δεν ισχύει αυτό. Το Υπουργείο πρέπει να παίρνει από όλους τις ιδέες και, όλα, και όλες τις προτάσεις τους και να τις συναρμολογεί και να βγάζει ένα γενικό συμπέρασμα για να καθοδηγεί μετά και την πολιτική του Υπουργείου και τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες. Ξέρετε πόσες προτάσεις έχουν κατατεθεί, έχετε καταθέσει προτάσεις. Μα πρέπει να τις παίρνει όλες αυτές τις προτάσεις το Υπουργείο. Αγαπητέ και να μου, βγάζει το τελικό συμπέρασμα. Αγαπητέ μου φίλε, εμείς μόνο σαν Σύλλογος Δράμας, και δεν το λέω ότι εμείς είμαστε κάτι διαφορετικό από όλους τους άλλους, όλοι, και πιστεύω ότι το κάνουν όλοι οι υπόλοιποι σύλλογοι της χώρας μας. Το ξέρω. Εμείς έχουμε μόνο στο αρχείο μας 75 υπομνήματα προς το Υπουργείο για διάφορα προβλήματα που μας απασχολούν. Ένα που λύσατε από τα υπομνήματα από τα 75? Δεν λύθηκε δυστυχώς σχεδόν κανένα. Αν καταλάβατε τι είπα στην αρχή, δεν θα λυθεί ούτε στο μέλλον. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να τουλάχιστον όσο μπορούμε μεταξύ μας να αναλύουμε την κατάσταση, ούτως ώστε να περάσουμε μηνύματα και στην υπόλοιπη κοινωνία. Γιατί δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτή τη χώρα, υπάρχουν και άλλοι... Μάλλον μόνοι μας είμαστε. Μπορεί να έχετε δίκιο. Μάλλον μόνοι μας είμαστε, διότι όταν έχει αποκοπεί ο ιστός της σύνδεσης μεταξύ πολιτικών και παραγωγικών τάξεων, λοιπόν, συζητάμε μόνοι μας. Να φτάνει γεγονός. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Καληνύχτα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν σήμερα το βράδυ εδώ. Και τη Μεγάλη Πέμπτη θα είμαστε, να δούμε πώς εξελίσσεται όλη η κατάσταση. Αλλά ό,τι είναι να πουλήσετε, θα πουλήσετε τις επόμενες μέρες, ναι, έτσι. Ναι. Μέχρι Μεγάλη Δευτέρα, Τρίτη. Μεγάλη Τετάρτη. Ναι. Βία Μεγάλη Πέμπτη να πάει. Υπάρχει περίπτωση να αλλάξει τιμή λίγο, όχι? Θα εξαρτηθεί. Από τη ζήτηση. Λίγο δύσκολο βέβαια. Από εμάς δεν εξαρτάται. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Και πρέπει να κάνετε κουράγιο και πρέπει να σας στηρίξουμε. Και πρέπει να σας στηρίξουμε περισσότερο και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ω κύριε Παλαιστίδη, εύχομαι οι μέρες που είναι έτσι τώρα Πάσχα, με την Ανάσταση του Κυρίου, να γίνει ένα θάμα, να αναστηθεί και η κτηνοτροφία. Και η οικονομία, και η χώρα μας, γενικά. Και η αλεία, και η μελισσοκομεία, και όλα πρέπει να αναστηθούν, γιατί τα έχει η χώρα ανάγκη. Εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας δίνετε το βήμα να συζητάμε τα προβλήματά μας, να γίνονται ευρέως γνωστά. Ξέρετε τι, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι να τα συζητάμε, και γνωστά να γίνονται. Και εμείς προσπαθούμε και με τον κύριο Αποστόλου, επικοινωνήσαμε μαζί του από νωρίς σήμερα το πρωί και κατά τη διάρκεια της ημέρας, προκειμένου να έχουμε τη δική του άποψη. Δεν είμαι υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ούτε και εσείς Γενική Γραμματής ή Υφυπουργή. Βοηθάτε και εσείς. Να θέσουμε ζητήματα. Όπως κάνουμε κατά καιρούς και με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ. Όπως κάνουμε κατά καιρούς με τον πρόεδρο του ΠΚΠΕ. Θέτουμε ζητήματα τα οποία καταγράφονται μέσα από μια εκπομπή και ζητάμε δημόσια απέναντι στους τηλεθεατές και στους εμπλεκόμενους να έχουμε απαντήσεις όπως πρέπει να τις έχουμε και από τους εμπλεκόμενους φορείς. Οπωσδήποτε. Ασχείται μια μορφή πίεσης. Το θέμα είναι πιο όμως, ότι αυτό που λείπει από αυτή τη χώρα είναι η βούληση να πετύχουμε κάποια πράγματα. Ακόμη και ο Υπουργός Ανάπτυξης είναι ένας απλός διαχειριστής κάποιων πραγμάτων. Δεν παίρνει αυτή την πρωτοβουλία, αυτή τη βούληση να κάνει τομές, να κάνει το καινοτόμο, να κάνει αυτό που πρέπει για να επιβιώσει αυτός ο κλάδος. Να κάνει, λέτε, 5 καινοτόμες παρεμβάσεις και αυτές να αρχίσουν να τρέχουν. Να βάλουν τα θεμέλια για να επιβιώσει αυτός ο κλάδος. Δεν το βλέπουμε αυτό. Το μόνο που βλέπουμε είναι να εξυπηρετήσουμε πρόχειρες καταστάσεις. Να διαχειριστούμε μάλλον. Έτσι. Να διαχειριστούμε τα λεφτά. Τις επιδοτήσεις.
της ενιαίας ενίσχυσης, να κοιτάξουμε να κάνουμε κάποιες πληρωμές που έχουμε να κάνουμε παλιών ετών, να τις τακτοποιήσουμε, και μέχρι εκεί φτάνει η αρμοδιότητα του Υπουργού. Δεν μπαίνουμε σε μια λογική το να δούμε να δει αυτός ο Υπουργός και οι προϊστάμενοι αυτού και ο Πρωθυπουργός ακόμη, να δουν ένα όραμα για το πώς μπορεί να στηθεί, να πατήσει θεμέλια αυτός ο κλάδος. Γιατί είναι κλάδος ουσίας, κλάδος που θεμέλιος για αυτή τη χώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά και τους δύο σας για την απόψινή σας παρουσία. Στο γειτονικό νομό της Δράμας θα πάμε, να δούμε γιατί γίνεται και με τις πατάτες εμβρακοποιείου. Άλλες είναι στην αποθήκη και άλλες δεν είναι. Και εκεί υπάρχουν ζητήματα. Θα παρακολουθήσετε αυτό το ρεπορτάζ το οποίο ακολουθεί. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε θερμότατα που ήσασταν σήμερα το βράδυ μαζί μας μέχρι και αυτή τη στιγμή. Να ανανεώσουμε το τηλεοπτικό μας ραντεβού για την επόμενη Πέμπτη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους. Η πατάτα του λεκανοπεδίου κάτω νευροκοπίου καλλιεργείται σε υψόμετρο 590 μέτρων και λόγω του ιδιαίτερου κλίματος της περιοχής αποκτά τη μοναδική της ποιότητα. Υπάρχει μία μόνο καλλιεργητική περίοδος λόγω του παρατεταμένου χειμώνα. Οι πατάτες της περιοχής έχουν αναγνωριστεί ως προϊόν προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η άρδευση των καλλιεργιών γίνεται μέσω αυτοματοποιημένου αρδευτικού δικτύου που τροφοδοτείται από τεχνητό φράγμα στο οποίο καταλήγουν τα νερά των γύρω πηγών και βουνών. Γι' αυτό το προϊόν θα συνομιλήσουμε με τον Γενικό Διευθυντή της ΕΑΣ Δράμας. Και ο νομός της Δράμας, όπως και εδώ το σύνολο της περιφέρειας, ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα. Με έναν τομέα που περνά πολύ μεγάλες δυσκολίες σήμερα. Πράγματι, και ο νομός μας είναι ένας, θα έλεγα, καθαρά αγροτικός νομός. Εκτιμούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του εργατικού προσωπικού του νομού Δράμας ασχολείται με τη γεωργία είτε άμεσα είτε έμεσα. Άρα, εφόσον ζούμε όλοι μας αυτές τις δύσκολες στιγμές, έτσι και ο αγροτικός τομέας περνάει μια πάρα πολύ, πάρα πολύ δύσκολη φάση. Τι είναι αυτές οι καλλιέργειες που καλλιεργούνται στον νομό της Δράμας? Οι καλλιέργειες, γιατί βλέπουμε ότι στον νομό της Δράμας ξεφεύγουμε λίγο από τις καθορισμένες καλλιέργειες και πάμε και σε άλλου είδους καλλιέργειες. Ναι, πράγματι, ο νομός Δράμας, οι βασικές καλλιέργειες του νομού Δράμας είναι, πέρα από τα σιτηρά, τα οποία αγγίζουν περίπου τα 200.000 στρέμματα σε έκταση, είναι το Καλαμπόκι, που η καλλιεργούμενη έκταση για το 2016 ήταν κοντά στα 80.000 στρέμματα, είναι ο Ηλίανθος, ανερχόμενη καλλιέργεια τα τελευταία χρόνια και αγγίζει τα 60.000 στρέμματα σε καλλιέργεια, το Βαμβάκι, η οποία πέφτει κάθε χρόνο και είναι κοντά στα 30.000 στρέμματα, η μεγάλη μας δύναμη, η οποία λέγεται πατάτα, η επώνυμη πατάτα νευροκοπίου, η οποία είναι κοντά στα 25.000 στρέμματα, και όλες οι υπόλοιπες καλλιέργειες, είτε δέντρα είτε κυπευτικά και αυτά εδώ, είναι σε λιγότερα από 5.000 περίπου ανακαλλιέργεια. Με την πατάτα, με την γνωστή πατάτα του νευροκοπίου, με την πατάτα της Δράμας, βλέπουμε να έχετε 25.000 στρέμματα. Είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός προκειμένου να καλύπτει ανάγκες της εσωτερικής αγοράς της χώρας? Ναι, κοιτάξτε, τα στρέμματα που καλλιεργούνται θεωρώ ότι είναι το μέγιστο δυνατό που μπορούμε να καλλιεργήσουμε, με το δεδομένο ότι πρέπει να δούμε τι εδάφη έχουμε, την επάρκεια εδαφών αλλά και την επάρκεια νερού. Από εκεί και πέρα πλέον η εγχώρια αγορά, η κατανάλωση, η στοιχεία που διαθέτουμε για τη χώρα μας είναι 650.000 τόνους και όλη η εγχώρια παραγωγή της χώρας μας δεν ξεπερνάει τους 450.000 τόνους. Που σημαίνει ότι είμαστε σαν χώρα ελλειμματικοί σε πατάτα, γι' αυτό τον λόγο και γίνονται και εισαγωγές.
Εμείς σαν Ευρωκόπη και η ευρύτερη περιοχή της Δράμας, θα έλεγα, παράγονται περίπου 80.000 τόνοι. Άρα μιλάμε περίπου, είναι το 20% της παραγωγής της χώρας μας παράγεται στον Ευρωκόπη. Θα μπορούσε αυτό το 20% το οποίο παράγεται στον Ευρωκόπη να φτάσει στο 30-40% βάσει των αναγκών δηλαδή? Ναι, οι ανάγκες της αγοράς σηκώνουν πολύ περισσότερες πατάτες από αυτές που παράγονται. Το ζήτημα είναι, θα πρέπει να βρούμε και διαθέσιμους πόρους για να καλλιεργήσουμε τόσα πολλά στρέμματα, εντάξει, και χωράφια τα οποία να είναι ιδανικά για να μπορούμε να παράγουμε αυτό το εξαίσιο προϊόν που λέγεται πατάτα νευροκοπίου. Αναφερθήκατε νωρίτερα στις εισαγωγές και υπάρχει, αν θέλετε, και μία αντίδραση των αγροτών που καλλιεργούν την γνωστή πατάτα νευροκοπίου για το βάφτισμα που γίνεται ως συνήθως σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, εισάγουμε πατάτες και από τρίτες χώρες και τις βαφτίζουμε επί των πλήστων ελληνικές, τις βαφτίζουμε σε κάποιες των περιπτώσεων πατάτες νευροκοπίου και εμείς οι καταναλωτές λέμε ότι είναι πατάτα νευροκοπίου και πάμε, την στηρίζουμε και την αγοράζουμε. Υπάρχουν αυτά τα προβλήματα? Πράγματι, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει εμπορικά η πατάτα νευροκοπίου είναι το βάφτισμα. Γιατί την περίοδο από Σεπτέμβριο έως και Φεβρουάριο που διακινείται η πατάτα νευροκοπίου, εκείνη ακριβώς την περίοδο είναι που παράγονται και πάρα πολλές πατάτες στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Περιοχές οι οποίες έχουν φθηνά κοστολόγια και φθηνές πατάτες, με αποτέλεσμα γίνονται πολλές εισαγωγές και χαρακτηρίζονται και βαφτίζονται, να το πούμε έτσι πολύ απλά και λαϊκά, ως πατάτες κυρίως νευροκοπίου, γιατί έχουν το όνομα, είναι ονομασίας προέλευσης, με αποτέλεσμα πουλούνται με το όνομα του νευροκοπίου, θα έλεγα, αρκετές χιλιάδες τόνοι τέτοιων πατατών από τη Βόρεια Ευρώπη, οι οποίες πολλές φορές είναι και αμφιβόλου ποιότητας και αμφιβόλου ελέγχου. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα? Γιατί είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που στην ουσία, να το πούμε απλά για να το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος, ότι παίρνουν το μεροκάματο του αγρότη που παράγει το καλό προϊόν που λέγεται πατάτα νευροκοπίου. Στην ουσία κλέβουν το εισόδημά του. Νομίζω είναι θέμα καθαρά βούλησης από το μέρος του Υπουργείου να διορθώσει τα κακώς κείμενα στο κομμάτι των εισαγωγών. Και είναι, θα έλεγα, κατά την άποψή μου, πάρα πολύ απλό. Αν όλη η διακίνηση πατάτας, η οποία ειδικά εισαγόμενη, επειδή η εισαγωγή γίνεται από συγκεκριμένα σημεία, θα μπορούσε αυτά όλα να καταγράφονται και να περνάνε μέσα σε μία βάση και να ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Με αποτέλεσμα, εκεί πέρα, όταν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία εισαγωγών, μπορούμε από εκεί πέρα πλέον με ένα σύστημα να βλέπουμε και τις πωλήσεις και βρίσκουμε με το ισοζύγιο αν βαφτίστηκε ή δεν βαφτίστηκε ένα προϊόν. Είναι πάρα πολύ απλό. Απλά είναι θέμα βούλησης από μέρος του Υπουργείου για να το εφαρμόσει. Η χρονιά που πέρασε, πώς ήταν η παραγωγή της πατάτας νευροκοπίου, και ποσοτικά αλλά και ποιοτικά? Ναι, το 2016 ήταν μια, θα έλεγα, από μέτρια προς καλή χρονιά για την πατάτα. Οι αποδόσεις ήταν από μέτρες έως ικανοποιητικές. Η δε τιμή ήταν στα επίπεδα τα οποία γνωρίζουμε τα τελευταία 2-3 χρόνια. Δηλαδή, οι τιμές παραγωγού άγγιζαν από 25 μέχρι και 30 λεπτά, ανάλογα με την ποικιλία, ανάλογα με την ποιότητα και ανάλογα με το μέγεθος φυσικά. Είστε ικανοποιημένοι από τις αποδόσεις και από τις τιμές της πατάτας νευροκοπίου? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η αγορά είναι αυτή η οποία καθορίζει τις τιμές. Θεωρούμε ότι επειδή η περιοχή νευροκοπίου είναι από τις παραδοσιακές περιοχές και τα κοστολόγια είναι αρκετά υψηλά, νομίζω ότι θα μπορούσε και λίγο περισσότερο να ήταν πιο υψηλή τιμή, θα ήταν καλύτερα για να αφήσει κάποιο καλό αποτέλεσμα στους παραγωγούς της περιοχής μας. Αυτό όμως θα το δείξει η αγορά. Γιατί η αγορά είναι αυτή η οποία καθορίζει την τιμή και όχι ο παραγωγός, δυστυχώς. Η ΕΑΣ έχει δικό της συσκευαστήριο για την πατάτα του νευροκοπίου? Ναι. Και εννοώ συσκευαστήριο όχι με το γνωστό μοντέλο, το τσουβαλάκι των 10 ή 5 κιλών, αλλά να υπάρχει ένα άλλο μοντέλο συσκευασίας προκειμένου να διεισδύσει ευκολότερα στην ελληνική αγορά. Ναι, πράγματι, σαν ένας δράμας έχουμε συσκευαστήριο πάνω στον Ευρωκόπιο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Διακινούμε αρκετές ποσότητες πατάτας από παραγωγούς οι οποίοι κυρίως έχουν σύμβαση και συμβολιακά μαζί μας και μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.
Οι συσκευασίες οι οποίες παράγονται μέσα από το συσκευαστήριό μας είναι από 2,5 κιλών σε συσκευασία Vertpack, που είναι η πολυτελείας θα έλεγα και είναι η αιχμή του δόρατος στα προϊόντα που παράγουμε. Από εκεί πέρα πλέον υπάρχουν τα διχτάκια 3 και 5 κιλών, μετά είναι τα χαρτοκιβώτια των 10 και 20 κιλών και φυσικά και τα σακιά των 25 και 30 κιλών. Το ζήτημα είναι ότι η αγορά ζητάει τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης πατάτες με χαμηλότερη δυνατή τιμή. Σε αυτό θα ερχόμουν για να δούμε αν περιφερειακά γνωρίζουμε και καταναλώνουμε την πατάτα νευροκοπίου. Μπορεί να ξέρουμε ότι θα την πληρώσουμε και ένα ευρώ ακριβότερα στο δίκυλο, στο πεντάκυλο, αλλά ξέρουμε ότι είναι πατάτα νευροκοπίου. Ναι, πράγματι η πατάτα νευροκοπίου είναι ευρέως γνωστή σε όλη την Ελλάδα, αλλά όμως θα έλεγα στη Βόρεια Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Βορείου Ελλάδος είναι, θα έλεγα, το καταξοχήν προϊόν το οποίο το προτιμά ο καταναλωτής από το Σεπτέμβριο μέχρι και τον Μάρτιο τώρα που βρισκόμαστε. Και είναι διατεθειμένος και το κάνει και όλος ο καταναλωτής και πληρώνει κάποια τιμή σχετικά υψηλότερη από κάποιες άλλες πατάτες οι οποίες είναι σχετικά άγνωστες ή αμφιβόλου προέλευσης που κυκλοφορούν. Οι εκτιμήσεις σας ως ΕΑΣ Δράμας για το 2017 σε εκτάσεις πατάτας? Το 2017 που έχουμε μπει πλέον και έχει γίνει ένα σχετικός προγραμματισμός από μέρος των παραγωγών στην περιοχή Νευροκοπίου δείχνει ότι υπάρχει διάθεση να καλλιεργηθούν τα ίδια στρέμματα με πέρυσι, ωστόσο όμως υπάρχουν κάποιες αρκετές αμφιβολίες όσον αφορά για την επάρκεια νερού την οποία θα μας καλύψει για την καλλιέργεια της πατάτας. Και ο λόγος έχει να κάνει με το φράγμα που έχουμε πάνω στον Ευρωκόπη και συγκεκριμένα στην περιοχή των Λευκογείων, όπου αρδεύεται σχεδόν το σύνολο του κάμπου του Νευροκοπίου. Τα αποθέματα νερού είναι πολύ χαμηλά για τη φετινή χρονιά την οποία διανύουμε και ευελπιστούμε ότι ο καιρός θα γυρίσει, θα αλλάξει και οι ταμιευτήρες θα αποθηκεύσουν το νερό που απαιτείται για να μπορέσουμε να βγάλουμε ομαλά την καλλιεργητική χρονιά η οποία είναι μπροστά μας. Άρα πάντα μπορεί να συζητούμε και να έχουμε προγραμματισμό για παράδειγμα και για 40.000 στρέμματα πατάτας, αλλά άμα δεν έχουμε και τα έργα υποδομής για να διευκολύνουμε τον παραγωγό και τον αγρότη, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ακριβώς. Όπως έλεγα πιο μπροστά, ότι για να παραχθούν περισσότερες πατάτες και σε περισσότερα στρέμματα, πέρα από την πρόθεση και τα κεφάλαια, θα πρέπει να υπάρχουν και η απαραίτητη υδατική πόρη, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί βλέπουμε ότι χωρίς νερό δεν μπορεί να γίνει μια τέτοια καλλιέργεια η οποία είναι υδατοβόρα. Η ΕΑΣ Δράμας σε τι κατάσταση βρίσκεται? Γιατί ξέρουμε τα τελευταία χρόνια ότι και απαξιώθηκε από την πολιτεία κυρίως. Μετέπειτα η πολιτεία ανάγκασε τους αγρότες να απαξιώσουν το συνεταιριστικό κίνημα. Και θέλω να μου πείτε με δύο λόγια σε ποια κατάσταση βρίσκεται σήμερα η ΕΑΣ Δράμας. Κοιτάξτε, τα χρόνια τα οποία ζούμε και κινούμαστε σαν ΕΑΣ Δράμας είναι σίγουρα δύσκολα, όπως είναι όχι μόνο για την ΕΑΣ Δράμας αλλά για το σύνολο του συνεταιριστικού χώρου αλλά και του επιχειρηματικού χώρου. Τα προβλήματα θεωρώ είναι πολλά και είναι διαρκή και έρχονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το θέμα είναι ότι αν υπάρχει βούληση από μέρος της πολιτείας αλλά και από τους ηθήνοντες, νομίζω και με καλή διάθεση αυτά μπορούν να λυθούν. Το ζήτημα όμως μένει να μην μείνουμε μόνο στα λόγια αλλά να πάμε και σε πράξεις. Γιατί νομίζω από τις πράξεις πρέπει να κρινόμαστε και όχι από τη βούληση.